αποψινή μας εκδήλωση είναι η πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων της καινούργιας χρονιάς. Θα αρκούσε η παρουσία ανάμεσά μας του γνωστού πανεπιστημιακού και συγγραφέα Κώστα Ζουράρη να την ξεχωρίσει των άλλων και να υπερέχει αυτόν ως εξόγως ενδιαφέρουσα. Είναι τιμή εξαιρετική για μας, αλλά και υπόθεση σημαντική για όλη την κοινωνία της Λευκάδος, η προθυμία του διακεκριμένου πολιτιολόγου, πολιτικού επιστήμονα, συγγραφέα και αρθρογράφου Κώστα Ζουράρη, με την οποία ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση να είναι μαζί μας στην απόψινή εκδήλωση προβληματισμού και στοχασμού, όπως θα μπορούσε λόγω του θέματος να χαρακτηριστεί. Ο Κώστας Ζουράρης του Γεωργίου γεννήθηκε το 1940 στη Θεσσαλονίκη από πατέρα Κρητικό και μητέρα Κωνσταντινοπολίτισσα. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στην πολιτική επιστήμη. Έλαβε μουσική παιδεία, πιάνο, θεωρία, αρμονία στη γενέτειρά του και στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Δίδαξε από το 1969 μέχρι το 2005 κλασική πολιτική θεωρία στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 8, τμήμα πολιτικών επιστημών. Ως προσκεκλημένος καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το έτος 2000. Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Πολέμου Αθηνών και Ανωτέρας Σχολής Πολέμου Θεσσαλονίκης 2005-2010. Ως προσκεκλημένος καθηγητής Κολεγίου Μέσης Ανατολής Κύπρου 1994-2000. Εκδότης της εφημερίδας Μακεδονία 2006-2008 και συγγραφέας 8 βιβλίων και πολλών άρθρων. Μεταπολιτευτικά αναμίχθηκε ενεργά στα κοινά ως υποψήφιος του Ευρωκοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου, ενώ από το 2002 έως το 2006 διετέλεσε νομαρχιακός σύμβολος νομού Λασιθίου. Αρθρώνοντας λόγο δεικτικό, προκλητικό αλλά αληθινό, λογισμό συνθετικό, συντεριάζοντας εναντιωματικές έννοιες και στάσεις ζωής αντίστοιχη, δεν έπαψε ποτέ του να καυτηριάζει, πολλές φορές με αριστοφάνιο χλεβασμό, τα κακώς κείμενα του πολιτικού συστήματος. Άλλωστε, είναι γνωστή στο Πανελλήνιο οι αγώνες του για το βραχάσι Λασιθίου, όπως και οι απόψεις του για τα εθνικά θέματα. Διαπρεπής πανεπιστημιακός, με πολύπλευρη γνώση και Έλληνας πολίτης με την κλασική αθηναϊκή έννοια του σημερινού μετανθρώπινου πολιτισμού. Εμπνευσμένος αναλυτής και από τους εγκυρότερους ερμηνευτές του διαχρονικού ιστορικού φαινομένου που καλείται ελληνικός πολιτισμός, κλασική ελληνική πολιτική σκέψη. Σκέψη και πολιτική όπως εμφανίζεται ως πολίτευμα από του Θουκυδίδη, από τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, την Ορθόδοξη Παράδοση και τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Σκέψη με οικονομική δυναμική παραγωγή και ελληνική πολιτική θεωρία που υπηρετεί υψηλά νοήματα. Αξιοποιεί στο έπακρο το πλεονέκτημα του διαχρονικού ελληνικού πνεύματος και προτείνει νέες προσεγγίσεις για το σύστημα αιρετικές. Στο σημερινό μηδενισμό, την ενδεδειγμένη πορεία για τη διασφάλιση και ανάδειξη της εθνικής και ατομικής ταυτότητας. Σύγχρονος διανοητής και φιλόσοφος, είναι από τους πρώτους που εισήγαγε την έννοια συνέχεια της ελληνικής παράδοσης σε μία αλληλοπεριχώρηση των αρχαίων συγγραφέων, των Βυζαντινών πατέρων της Εκκλησίας και των νεότερων μεγάλων Ελλήνων συγγραφέων από τον Μακρυγιάννη μέχρι τον Σεφέρη και τον Ελίτη. Αριστοκράτης στο πνεύμα, επιφανής πολίτης,
ανεπιτίδευτος, με ήθος και κομψότητα στην καθημερινότητα, είναι ο Κώστας Δουράρης. Κύριε καθηγητά, εκ προημίου θα παρακαλούσα να δεχτείτε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την εδώ παρουσία σας, τον κόπο που κάνατε για να οργανώσετε και θα κάνετε για να μας αναπτύξετε το θέμα με τίτλο «Οι αξίες που χάνονται και οι φαύλοι περιεγγύνονται». Θέμα όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο και αφορμή έντονου προβληματισμού τούτες τις δραματικές ιστορικές στιγμές που περί δεής βιώνουμε. Και ας αρχίσω έτσι λέγοντας αυτή πόση εντύπωση μου έκανε ο λόγος του φίλου Γιώργου εδώ. Σπανίως έχω συναντήσει μια τέτοια συμπίκνωση σε ένα μάζεμα που έκανε για να δείξει λίγο το βιογραφικό. Αλλά βέβαια, επειδή και εσύ έχεις υποχωρήσει στην τρέχουσα βιολίσθηση και πλαγιολίσθηση των λέξεων, είπες ότι είμαι αιρετικός. Εγώ σε όλη τη ζωή ορθόδοξος υπήρξα. Την ορθή δόξα, δίδαξα και προσπάθησα να πράξω την ορθή δόξα της Αρχαίας Ελλάδας και την ορθοδοξία την καθημάς. Επειδή οι άλλοι είναι αιρετικοί, με θεωρούν εμένα αιρετικό. Εγώ ορθόδοξος είμαι. Ανάλογα πώς θα το πάρετε με την ιδιοσυγκρασία σας. Μπορεί να απελπιστείτε, αλλά μπορεί να πείτε, α, καλό είναι αυτό. Ακούστε τώρα, με 2.500 χρόνια, για να δείτε ακριβώς ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη γενικότερη παρακμή μας, στην οποία μετέχουμε και εμείς ο λαός. Δηλαδή το περίφημο του φίλου μου του Παγκάλου, το μαζί τα φάγαμε. Εάν είχε ασκήσει και την πατερική διάκριση, ότι βεβαίως μαζί τα φάγαμε, αλλά κατά διάκριση χαρισμάτων, δηλαδή λιγότερο ενδεχομένως εσύ, περισσότερο εγώ κτλ. Αυτό θα ήταν σωστό. Γιατί το τσουβάλιασμα σε ένα αυτό είναι όπου γενικότης, δεν λέει ο Παπαδιαμάντης, εκεί και επιπολαιότης, τα καθόλου ουκέστην, λέει και άλλος ο παππούς του, ο σπουδαίος σκοπιανός δημοδιδάσκαλος. Ποιος είναι ο Μέγας, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών σκοπιανός φιλόσοφος και δάσκαλος. Λέγε τώρα, εξετάσκω. Εσύ, εσύ να ξέρω εγώ, δεν ξέρω κανένα εδώ, ας τον Νικηφόρο, ναι. Στρέμει τώρα, καταλαβαίνεις, θα κόψει. Ο μεγαλύτερος σκοπιανός φιλόσοφος όλων των εποχών είναι βεβαίως ο Αριστοτέλης. Σκοπιανό, από τα Στάγερα, δεν είναι. Αυτό δεν λέει και η επίσημη Ελλάδα με την ενδιάμεση συμφωνία και τα λοιπά. Σκοπιανός. Σε αυτά τα χάλια φτάσαμε. Ναι. Λοιπόν, λέει ο σκοπιανός δημοδιδάσκαλος το εξής, όπως ο Παπαδιαμάντης, όπου γενικότης εκεί και επικολαιότης. Λέει το εξής, τα καθόλου ουκέστην, οι καθολικές κατηγορίες. Οι καθολικές κατηγορίες είναι για να μας βοηθούν να κάνουμε μια προσέγγιση στα... και μετά πρέπει να ξαναγυρίζουμε πού, στο τόδε τι, στο συγκεκριμένο. Αρχή μεν ανθρώπου, άνθρωπος. Η αρχή του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος. Αλλά ουκέστην ουδείς. Υπάρχει άνθρωπος. Υπάρχει ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Νικηφόρος, η Μαρία, η κυρία Μοσκόρ και τα λοιπά. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και επομένως λέει, αρχή των καθόλου είναι το, στην ονομαστική ουδέτερο, το καθέκαστον, τον γενική πληθυντικού, τον καθέκαστον. Τον καθέκαστον. Από τα κάθε ένα ξεχωριστά, το συγκεκριμένο και η αρχή είναι το άλλο συγκεκριμένο και μάλιστα το λέει πολύ ωραία. Λέει δηλαδή, τι σημαίνει αρχή, το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο. Αυτό που πάντοτε η Ορθόδοξη Εκκλησία το ζήτησε, το συγκεκριμένο. Θα σου πω την παραβολή μετά του ανθρώπου που έχει χάσει την περιοπή του ονόματος, όπως την ερμηνεύει ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τι λέει, ποια είναι η αρχή, λέει, του Αχιλλέως. Αρχή δε Αχιλλέως πηλεύς, σου δε Νικηφόρε ο πατήρ. Άρα δεν υπάρχει γενική κατηγορία.
Αυτό μας το χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσει στην οργάνωση της σκέψης. Μετά πρέπει να ξαναγυρίζουμε πάλι στο το δε τι, το συγκεκριμένο. Τώρα θα σας δώσω ένα, είπαμε, ανάλογα με το χαρακτήρα σας, για να σας απελπίσω λίγο, είναι στιγμές. Γιατί είστε εσείς οι ίδιοι, με μόλις 2.500 χρόνια διαφορά. Και είναι πιο. Στο ΙΤΑ 84, ο Θουκυδίδης περιγράφει το εξής. Περιγράφει εσάς δηλαδή. Τα χάλια σας, τα αδιόρθωτα. Και τα δικά μου λίγο. Δηλαδή, υπερβάλλουμε, ναι. Προσέξτε, γιατί είναι όλος ο αθηναϊκός στόλος είναι στην Σάμο και εντωμεταξύ γίνεται το πραξικόπημα στην Αθήνα το 404 και ξαφνικά αυτή αναστατώνεται, όχι το 411 η πρώτη κίνηση, αναστατώνεται αυτή και λέει τι θα γίνει, και επειδή είναι 70.000 άντρες τότε, όλος ο στρατός, γιατί σκεφτείτε οι τρεις είναι 167 άντρες και 15 οι επιβάτε οι στρατιωτικοί, δηλαδή μας κάνει καλά 35.000 άντρες και άλλοι 30.000 άντρες και να κατεβούμε στην Αθήνα να πατάξουμε την ολιγαρχία και να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία. Έρχεται ο Αλκιβιάδης, τον οποίο τον είχαν καταδικάσει σε θάνατο από απέναντι, που είχε προδώσει 2-3 φορές και την Αθήνα κτλ. Και παίρνει μέρος στη Γενική Συνέλευση. Οι Αθηναίοι, επειδή είναι αριστοκράτες, ως Έλληνες, είχαν ξεχάσει ότι τον είχαν καταδικάσει σε θάνατο επί εσχάτη προδοσία. Οπότε λέει, βεβαίως, μίλα, γιατί είσαι ο πιο έξυπνος από όλους από εμάς, άρα πες κάτι. Μην ξεσηκώσετε το στρατό και το ναυτικό από εδώ. Εάν φύγει, διότι, τι έχουν μείνει στην Αθήνα, τα γεροντάκια. Γεροντάκια, γενικόπεδα κτλ. Και έχουν κάνει ένα πραξικόπημα. Εάν χάσετε τον έλεγχο των στενών, θα χάσετε το σιτάρι από την Ρωσία, θα χάσετε τον σιτοβολόνα της Ουκρανίας και θα χάσετε την αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία, διότι ουγάρ, ναύς και τύχη οι πόλεις ανδρών και ναι, άνδρες γάρ οι πόλεις, τώρα θα λέγαμε και οι γυναίκες, οι οποίες ψηφίζουν. Πασπρός είναι πολίτες. Άνδρες γάρ οι πόλεις και όχι ναύς, ενίες και τα τείχη ανδρών και ναι. Άρα θα μείνετε εδώ, γιατί εδώ θα εξασφαλίσετε την αυτοκρατορία και όταν χρειαστεί το πακέτο. Μετά το κάνουμε. Περιγράφει λοιπόν από τις λίγες στιγμές ο Θουκυδίδης το τι γίνεται εκεί. Με τη μισθοδοσία των πληρωμάτων. Γιατί οι θήτες και οι ζευγίτες είναι η φτωχολογιά που είναι στα κουπιά και στην ναυτική δύναμη. Η αριστοκρατία είναι στη φάλακα των οπλητών. Η αριστοκρατία, οι βαριά οπλισμένοι οπλήτες που έχουν τον καλύτερο οπλισμό. Εξού και βλέπετε ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι ο Σοκράτης έπαιρνε από τα δημόσια, πώς το λένε, από τις δημόσιες αποθήκες τον οπλισμό, γιατί ήταν πανφτωχός. Λόγω θητείας, γιατί ήταν και κακριβατής Κυπρίτας, ήταν στην κεντρική φάλαγγα, στην οπλητική φάλαγγα των Αθηναίων. Η αριστοκρατία δεν ήθελε ποτέ τον πόλεμο, ανάποδα από ό,τι τα σημερινά στοιχεία που κλέβουν τώρα, γιατί η αριστοκρατία είχε τις μεγαλύτερες απώλειες λόγω της συγκρούσεως της μετοπικής φάλαγγ προς φάλαγγα. Ήταν μετοπική σύγκρουση. Ενώ οι θήτες και οι ζευγίτες και οι λεγόμενοι ψηλοί, οι αποψηλωμένοι με γιώτα, αυτοί ήταν δίπλα. Είχαν καμιά πέτρα και καμιά σφεντόνα, επομένως και χαζεύανε μετά πώς οι αριστοκράτες σκοτώνονται. Ήταν λίγο ανάποδο το. Τώρα οι πλούσιοι κάνουν λούφα στα επιτελεία. Εκεί οι πλούσιοι ήταν αυτοί που σκοτώνονταν οι πρώτοι. Γι' αυτό πρόσεχαν και δεν θέλουν πολύ να τον πόλεμο. Εξού και η αριστοκρατική εμερίδα ήταν πάντοτε η λακωνίζουσα εφημερίδα. Οπότε γίνεται εσείς. Τα στρατά εκεί, οι μισθοί, αυτοί είχαν τη δραχμή, την ανάγκη. Κάθε μέρα δεν είχαν λεφτά οι ναύτες. Το πλιάτσικο είχε περιοριστεί. Και προσέξτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τον Μακρυγιάννη και ένα παράδειγμα από το ΙΤΑ 84, το πήγαινε όσοι έχετε Θουκυδίδη, πάτε στο ΙΤΑ 84, από τον Μακρυγιάννη είναι στον πρώτο τόμο, όταν έχει ανέβει ο Ιμπραήμ από πάνω και πηγαίνει προς την άφαντα. Και όσο, προσέξτε τώρα τις
την εκδοτική του τρόπο. Και όσο, και όσο ελεύθεροι ήσαν το πλήθος οι ναύτε, όσο ελεύθεροι ήσαν το πλήθος οι ναύτε, όσο περισσότερο ελεύθεροι ήταν το πλήθος των ναυτών, το πλήθος είναι, τα ελληνικά είναι περίπου ίδια, το σούτον τι. Όσο ελεύθεροι, προσέξτε, θα κάνετε την, θα κρατήσετε την σύζευση, την ενότητα της ελευθερίας με το δεύτερο σκέλος που θα σας το δείξω τώρα. Και όσο ελεύθεροι ήσαν το πλήθος οι ναύτε, όσο πιο ελεύθεροι ήσαν οι ναύτες, το σούτον και θρασίτατα προσπεσόντες των μισθών απίτουν. Δεν τρομερό. Τόσο περισσότερο, με περισσότερο θράσος, πέφτανε πάνω στους αρμοδίους και λέγανε το μισθό. Το μισθό. Και άντε να πεις ότι αυτή ήταν αριστοκράτης Αθηνά, ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία του πλανήτη τότε μαζί με, ξέρω εγώ, ο Λίγων της Περσία, ο Λίγων της Σπάρτη. Η Αίγυπτος είχε εκδοθεί, εν πάση στον τότε κόσμο ήταν η υπερδύναμη, ήταν σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ακριβώς σαν την Αμερική, πώς είχε χρεοκοπήσει τώρα η Αμερική, έτσι ήταν και η Αθήνα τότε, υποδιάλυση. Και όσο ελεύθερη λοιπόν είσαι το πλήθος οι ναύτες, το σούτον και θρασίτατα προσπεσόντες των μισθών απίτων. 2.500 χρόνια μετά έχει το στρατιωτικό του σώμα, ο κύριος και γενικός αρχηγός ήταν ο διοικήσος της Πελοποννήσου, ο Μακρυγιάννης. Αυτός επειδή είχε πάρα πολλά λεφτά από την αρχή, ο Κωστής ο Μοσκόφου, ο Μακαριστός, τον είχε πει ο Σαράφης Άγιος, είχε πει ο Κωστής, το καταπληκτικό του για τον Μακρυγιάννη, ο Σαράφης Άγιος, σε ηλικία 16 χρονών, μέρος 18, έβγαλε λεφτά προπολώντας και προαγοράζοντας την συγκομιδή εδώ γύρω από την Άρτα. Γιατί η Αρτινός ήταν από την εκεί ξεκίνησε. Με τα λεφτά αυτά, επί χρόνια συντηρούσε το καλύτερο στρατιωτικό σώμα των δικών του. Εκεί ήταν όλοι πάνω, ορεινοί από την ορεινή αυτοκτία. Και μέσα στη διάλυση, όταν ανεβαίνει με τους μεγάλους εξωματικούς ο Ιντραήμ και αρχίζει και διαλύει την πάλι για μια ακόμα φορά το Ρωμαίγο, αρχίζει προσπαθώντας να κάνει την αντίσταση Κολοκοτρώνης με τον Νικηταρά και τον Μακρυγιάννη, λέει, καλό τους ανθρώπους μου. Λέει, το ένοπλο στρατιωτικό του σώμα, το οποίο ήταν και οι καλύτεροι Έλληνες πολεμιστές τότε. Δηλαδή, όχι της θαλάσσης, της ξηράς, η δική του. Γιατί ουσιαστικά ήταν, πολεμούσαν επί 4 χρόνια σχεδόν επαγγελματικά. Γίνανε η περίφημη κλεφτουριά, που περνούσαν το βόλι από μια δαχτυλίδη, τα ξέρετε αυτά. Και λέει, τους καλώ, προσέξτε, θυμηθείτε το ΙΤΑ 84 και όσο θρασίτε και όσο ελεύθεροι ήσαν το πλήθος οι ναύτε, το σούτον και θρασίτατα προσπεσόντες των μισθών απίτων. Τους καλώ, λέει ο Μακρυγιάννης, και τους ομιλώ, προσέξτε το ρήμα ομιλώ, και τους ομιλώ δια την ανάγκη της πατρίδος. Και να πάμε. Το ομιλώ, εμείς το ξέρουμε πρώτα ομιλία. Δεν λέμε τι άλλο λέμε, όμιλος. Τι είναι ο όμιλος? Ο όμιλος δεν είναι ένα στρατιωτικό σώμα σήμερα ελληνικό όπου υπάρχει το αποφασίζομεν και διατάζομεν. Ανάπαυση, προσοχή είναι η ανάπαυση. Τους ομιλώ δια την ανάγκη της πατρίδας. Σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει σχέση ισότητος ανάμεσα στον αρχηγό Μακρυγιάννη και στους ενόπλους αντάρτες του και τους παρακαλεί να πάμε. Ομιλία. Δεν δίνει διαταγή ο Μακρυγιάννης. Άρα τι έχουμε εκεί πάλι? Σχέση ελευθερίας ανάμεσα στον αρχηγό και στους εν το ομίλο υπάρχοντας, ας πούμε, φαντάρους. Σκεφτείτε το ότι οι μεν ναύτε του ΙΤΑ 84 είναι Αθηναίοι. Αυτή είναι η αλαζονία της Αθήνας. Οι άλλοι είναι ένα γυφταριό ελεηνό και αξιοθρήνητο. Δεν έχει ακόμη λιγδώσει το αντεράκι της από 4 αιώνες σκλαβιά. Και τι λένε? Λέει ο Μακρυγιάννης λοιπόν στα απόμενα νέα.
τους ομιλώ δια την ανάγκη της πατρίδας. Ο Ιμπραήμ ανεβαίνει με το πυροβολικό που το διευθύνουν οι Γάλλοι αξιωματικοί των Ναπολεοντίων πολέμων, με το υπηκό του ανίκητό του κτλ. Και έχει σαρώσει τα πάντα. Τους ομιλώ δια την ανάγκη της πατρίδας και να πάμε. Η μισή ήταν μαζί μου. Και οι άλλοι μισοί γύρευαν, τι γύρευαν, το είπατε, μισθών. Η άλλη διαφορά είναι το θήτα. Ο Θουκυδίδης λέει μισθών, ο Μακρυδιάς ο Σαγράφος λέει μισθών. Και, και υπάρχει η δεύτερη ιερή λέξη της Ελλάδας και η πατρίδα, τώρα θα σας πω την ιερή λέξη της Ελλάδας. Η πατρίδα, αφού γύρευαν οι μισοί, μισθό. Και η πατρίδα δεν μας διόρισε δια τους αράπηδες, αλλά δια την Αρκαδιά. Ελλάδα 2011. 12. Διορισμός, μισθός, Αρκαδιά, γενική αυτή. 2.500 χρόνια πριν, τι γίνονταν. Όσο πιο ελεύθερους τους άφηνες, τόσο περισσότερο θρασίτατα προσπεσόντες των μισθών απίτων. Μία μονόχνοτη, αιρετική, προτεστάντικη, όπως ήταν η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία επί τρεις αιώνες, ήταν ευσεβιστική, ζωή, σωτήρας κτλ. Μονόχνοτη, θα έλεγε ότι επομένως η ελευθερία διαμορφώνει θρασίτητα. Ναι, με έτσι. Πλην όμως, λέει πάλι ο Θουκυδίδης, ότι εύδαιμον το ελεύθερον. Δηλαδή, για να έχεις μέσα τον καλόν δαίμονα μέσα σου, για να είσαι κατοικώνα και καθομοίωση Θεός, πώς το λέμε εμείς στην Ορθόδοξη Παράδοση, τι είμαστε, οι ενσαρκοί περιπολούντες θεοί, κατά σάρκα και κατά μετοχήν, οικονομία, κατεποίηκεν και καθομοίωση και κατοικώνα. Άρα είμαστε μικροί, παρακατιανοί, πτωτικοί θεοί. Αλλά θεοί, είμαστε χώμα. Αλλά πώς το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μέγας Άραψ Έλλην, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πάνε στο καταμανιχαίον. Παν κτίσμα του Θεού λογικών. Όσα δε λογικά, τι είναι. Αυτεπάν δε λογικών, αυτεξουσίων και ελεύθερων. Στοιχείο του ανθρώπου είναι δομικό, ιδρυτικό. Στοιχείο είναι η ελευθερία. Πρέπει να κάνεις δούλων. Γιατί λέμε στην Ορθόδοξη Μαρτυρία και όλος δούλος των δούλων αυτού εγένετο είναι θεοί γενώσει, ώστε να γίνουν θεοί αυτοί. Επομένως, η ελευθερία βεβαίως είναι επικίνδυνη, αλλά χωρίς ελευθερία δεν είσαι άνθρωπος, τι είσαι, τίποτα. Αυτό τι λέγεται, αυτό λέγεται το ηλαροτραγικόν συναμφότερον του ελληνικού πολιτισμού, συν, αμφί και έτερον. Η ελευθερία, πώς το λέει ο Μακρυγιάννης καταπληκτικά. Ο άνθρωπος είναι και για το καλό και για το κακό. Δεν είναι ούτε μόνο καλό, ούτε μόνο κακό. Και λέει, τους ανθρώπους αυτούς, λέει για τον Νικήτα, αυτούς τους λένε σημαντικούς. Δεν είναι ο Οδυσσέας Αντρούσος δεν είναι καλός ούτε κακός. Είναι σημαντικός. Σημαίνει κάτι. Τους ανθρώπους αυτούς, λέει, τους λένε σημαντικούς. Ο άνθρωπος είναι και καλός και κακός. Όταν κάνει, κοίτα την αρχή της επιδικίας, όταν ο άνθρωπος κάνει λίγο καλό, όταν ο άνθρωπος κάνει λίγο καλό και όσο κακό και αν κάνει, ο Θεός τον συγχωράει με το λίγο καλό. Αλλά ο άνθρωπος είναι και δια το καλό λέει και δια το καλό. Πώς το λέει ο Μάξιμος ο ομολογητής, το ίδιο. Και το λέει προς 1500 πριν, ο ένας είναι αγράμματος. Σημαντικότατος. Του αφιερώνουμε τότε σε αυτόν και στον δικό σας, τον μεγάλο ιστορικό, τον Νίκο των Σβορών, τον εδώ, τον Λευκαδίτη. Στο Μάξιμο τον ομολογητή λοιπόν, σήμερα η Ευγλή και στον Νίκο Σβορών. Πώς το λέει
ο άνθρωπος είναι και για το καλό και για το κακό και αυτό κάνει λίγο καλό, ο Θεός το συγχωράει. Και το απλώς λεγόμενον καλόν, το απλώς, στη γλώσσα του 6ου αιώνα είναι το απλώς, σημαίνει το απολύτως. Το απλώς, ας πούμε, το απολύτως λεγόμενον καλόν, ου πάντως καλόν, πάντως, εντελώς. Αλλά προς τη μεν καλόν, προς τη δε ου καλόν, ως αυτός και το απλώς λεγόμενον κακόν. Ου πάντως κακόν, όχι εντελώς κακόν, αλλά προς τη μεν κακόν, προς τη δε ου κακόν. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και η ελληνική παράδοση έχει συλλάβει την φύση μας μέσα στην κοινωνία όπως ζούμε και λέει ότι είμαστε καμωμένοι και από τιτανόσκονη, από χρυσόσκονη, από αγγελούδια και από λάσπη. Δηλαδή σκεφτείτε τον άνθρωπο σαν τον Χίρονα, τον Χίρονα, τον Κένταυρο, ένας άνθρωπος που έχει κεφάλι αρχαγγέλου και άλογον σώμα, μη λογικών, του ύπου, ας πούμε. Αν και ο ύπος είναι πολύ λογικών βέβαια, αλλά γι' αυτό ο Χίρον, και δεν σας κάνει εντύπωση ότι τον Χίρονα που ήταν ο επικεφαλής των Κεντάβρων και ήταν ταυτοχρόνως ένα τέρας. Όλοι οι Κένταβοι είχαν κεφάλι ανθρώπου και ο Χίρον όμως ως τέρας, ένα συναμφότερο, ναι, το συναμφότερο ταυτοχρόνως ήταν ο μεγαλύτερος γιατρός. Τον είχαν οι Έλληνες για δάσκαλο του αρχηγού τους, του νερού Αχιλλέα και ταυτόχρονα βεβαίως κυνηγούσε μαζί με τους άλλους κεντάβρους, τι, νύμφες στα, πάνω στο εκεί, στα βουνά, τι, πώς το βουνό του. Στο πύλιο. Λοιπόν, ο καλύτερος γιατρός, ο καλύτερος δάσκαλος, ο καλύτερος, και εγώ και όλες τις αυτές, γιατί, διότι ήταν το συναμφότερο της ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό θα προσέξετε το εξής, εσείς που είστε Έλληνες, ουδέποτε θα παραξενευτείτε και θα τρομάξετε, εάν συναντήσετε έναν κένταβρο. Σας είναι εξαιρετικά αγαπητή μορφή, οικία, γιατί κένταβροι είστε όλοι, είστε. Ο Γερμανός είναι μονόχρονος, μπορεί να είναι, και αυτός είναι. Και δύσκολο να βρεις το στοιχείο του, κυρίως επικρατεί, ας πούμε, το Obersturmführer, ας πούμε, να πας στο σύνταγμα. Δεν είναι ο Reichenbach, Obersturmführer. Το μόνο καλό που έχει το Reichenbach, που είναι Reich τέταρτο, είναι τον Bach, ο Bach. Ευτυχώς που έχει τον Bach μέσα του, ναι. Αν δεν είχε τον Πάκα, αλλά να βλέπετε ακόμη και ο Ράχεμπαχ είναι συναμφότερο καημένος. Δεν είναι μόνο το κουγλίφος. Είναι, ναι. Επομένως βλέπετε ότι με 2.500 χρόνια διαφορά έχουμε αυτή την συνύπαρξη. Αυτό τώρα τι μας φέρει. Μας φέρει στο εξής, στη διαπίστωση. Ο άνθρωπος πάντα έτσι ήταν, πάντα έτσι ήταν έως αν η αυτή φύση των ανθρώπων. Επομένως τώρα που πέσαμε σε αυτά τα χάλια, βεβαίως θα ψάξουμε να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά δεν ήταν ούτε καινούργια, ούτε καινοφανή αυτά που μας συμβαίνουν τώρα, ούτε πολύ παλιά, είναι τα μόνιμα. Τα μόνιμα. Και μέσα στο μόνιμο υπάρχει ακριβώς το στοιχείο της ελευθερίας και του αγώνος. Έχετε προσέξει, θα σας δείξω, επειδή είστε Έλληνες ακόμη. Εδώ από τη σύνθεση βλέπω ως σωματότυπο και ως είστε ακόμη Έλληνες οι περισσότεροι. Αν μιλούσα στην Αθήνα ή σε άλλο παιδί, το Έλλην θα γινόταν προβληματικόν στη Χωμοτελήνα και ειδικά στο Ελιαμέπ, αν δεν δίδασκα στο Ελιαμέπ σε μερικούς πανεπιστημιακούς κύκλους, όπου το επίσημο όνομα της Ελλάδας δεν είναι Ελλάς, είναι Σαχραμαριστάν, Μπουρδιστάν, ναι. Ποιος Βερέμις, η κυρία Ρεπούση, η κυρία Δραγώνα, είναι του Σαχλαμαριστάν, ναι, δεν είναι, είναι το Ελλαδιστάν. Οπότε βλέπετε το εξής. Προσέξτε, γιατί θα σας κάνει εντύπωση, γιατί δεν σας περάσει ποτέ από το μυαλό που σαν διαφορετικό. Στις δύο επίσημες γλώσσες των Ολυμπιακών Αγώνων,
οι Ολυμπιακοί οι αγώνες. Υπήρχε αγώνες, υπήρχε αγώνες. Δηλαδή. Τα νέμια, τα πίθια, τα ίσθια. Οι Ολυμπιακοί αγώνες λοιπόν. Α, εσείς δεν είστε στην Ηλία εδώ, ε. Γιατί εκείνο που ξέρω επιστημονικά είναι ότι ο καλύτερος Ηλίος λέει έχει σκοτώσει τη μάνα του. Έτσι μου είπαν, ναι. Και εγώ ζήτησα όταν γινόταν, επειδή υποχωρούμε συνέχεια απέναντι στην Τουρκία, λέω, γιατί δεν παραχωρούμε όλη την, μαζί με την Καλαμάτα, όλη τη Μεσσηνία. Σιγά, τι χάσαμε, με τους Μεσσηνίους και με τα μετάξια τους, όλα, όλα. Αρκεί να μην χάσουμε το Καστελόριζο, προφανώς, ανάμεσα στο Καστελόριζο και στη Μεσσηνία, μπορεί να διστάσει Έλληνα. Παραχωρεί τη Μεσσηνία. Θες να το πω πιο επιστημονικά, τους Μεσσηνίους, προς τη Μεσσηνία, ναι. Οπότε, πρόσεξε τώρα πώς έρχεται αυτό το συναφότερο πάλι και εσάς θα σας κάνει εντύπωση, αλλά δεν θα σας κάνει εντύπωση. Αυτές οι δύο επίσημες γλώσσες τώρα, γιατί εμείς τον περασμένο αιώνα, επειδή ήμασταν κουτσουλιά, δεν μπόρεσε ο Μέγας Βικέλλας που απεκατέστησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες να επιβάλλει και την ελληνική γλώσσα ως επίσημη. Απλώς όπως ξέρετε, παρελάβει πάντα η ελληνική ομάδα πρώτη με τη σημαία και κάτι. Οι Κινέζοι μου φαίνεται λέγανε και κάτι ελληνικά στο Πεκίνο, γιατί είναι πολιτισμένο γλώσσο. Πιο παλιά, αλλά δεν είναι. Δυτική. Λοιπόν, στα μεγαλικά που ήταν η πρώτη γλώσσα λέγονται Je Olympique και στα αγγλικά λέγονται Olympic Games. Στα ελληνικά πώς μεταφράζεται αυτό. Ολυμπιακά παιχνίδια. Το ακούτε τώρα. Στα αυτιά των Ελλήνων τι σημαίνει Ολυμπιακά παιχνίδια. Η μέρα με τη νύχτα είναι Ολυμπιακοί αγώνες και Ολυμπιακά παιχνίδια. Άλλο το αγών. Το αγών έχει ακριβώς την ίδια ρίζα με την αγωνία. Ο αγών είναι αγών. Δεν έχω άλλα λόγια να σας το εξηγήσω, όλοι το καταλαβαίνετε. Αγών. Ναι, το αγώνα είναι ένα άθλημα ασκητικό, αποταγής του γεώδους φρονήματος. Είναι μία εγκράτεια, μία εμμονή. Τι σημαίνει εμμονή? Εμμονή σημαίνει εμμονή. Μένω και τι κάνεις γέροντα. Η απάντηση δεν είναι πραξιολογική. Δεν απαντάμε ένα ρήμα δράσιο σημαντικό. Ο γέρον στο γεροντικό. Τι κάνεις γέροντα, αλλά με ένα οντολογικό ρήμα. Τι κάνεις γέροντα, το ρωτάει ο περαστικός, εδώ μένω. Δεν κάνω, μένω. Επιμονή, εμμονή, μονή. Αυτό σημαίνει μονή. Επιμένω. Επιμένω σε στάθα, στον αγώνα. Γιατί η Εκκλησία στην υμνογραφία συνεχώς έχει πάρει ολόκληρο το λεξιλόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο δικός μας ο Άγιος είναι ο μεγάλαθλος, ο Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Γεώργιος ήθλησεν το αθλητικότατον σου σώμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Πάντες μεν τρέχουσι εσταδίο, εις δε λαμβάνει το βραβείο». Επομένως, να το εσταδίο. Εγώ δε υποπιάζω και δουλαγαγώ το σώμα μου ως ουκ αέρα δέρον. Όπως κάνει η Βουλή των Ελλήνων, η οποία δεν είναι αέρα. Ως ούκα αέρα δέρον. Επομένως βλέπετε ότι πρώτον, αυτά που μας συμβαίνουν τώρα είναι και παλιά και καινούργια, αλλά είναι μόνιμα. Το δεύτερο στοιχείο της μονιμότητας τι είναι, ο αγώνα. Πώς θα γίνει ο αγώνα, από εκεί και πέρα αρχίζει μια ανοιχτή συζήτηση. Οπωσδήποτε, αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει η Ψωροκόστανα ή η Ελλαδίτσα ή είναι να μην παραδώσει τον δημόσιο πλούτο της χώρας επειδή βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, γιατί και τα δισέγγονά μας θα πληρώνουν αν, όπως λένε, πάει το δεύτερο μνημόνιο και το τρίτο με την υποθήκευση της ΑΟΣ, του αερίου μας, τα χωράφια που είναι κάτω από την Κρήτη που λένε. Προχθές πάλι δεν μας ανακοίνωσαν οι Κύπροι που είναι τόσο δά. Είναι κουτσουλιά, δεν είναι Κύπρος και είναι και η μισή υποκατοχή. Και όμως αυτή, επειδή είχε τον Παπαδόπουλο και ένα σθένος αγωνιστικό, το 2004 κατοχύρωσε, όπως λέει ο ΙΕ,
κατοχύρωσε την ΝΑΟΣ και αυτή τη στιγμή λένε ότι στο χωράφι εκείνο που είναι δίπλα από την Κρήτη, το χωράφι το θαλάσσιο, έχουν διαπιστώσει αέρια αξίας 70 δισεκατομμυρίων, δηλαδή όλο το πρώτο μνημόνιο του ελληνικού χρέους, τα 70 δισεκατομμύρια. Εμείς φαίνεται πάμε προς τα 500 δις, δεν θα είναι εσχάτη βλακεία να τα δώσεις αυτά τώρα έτσι. Άρα θέλει παζάκι. Θέλει παζάκι, θέλει ξανά και ξανά και ξανά. Επομένως, τι θέλει. Δεν κρατάμε να λέω εξέλιξη, ξέρω τι κάνω. Όταν ήρθαν οι Βούλγαροι, τα πρόσφατα, πολλοί από εμάς ήμασταν ακόμα, παιδάκια, αλλά ήμασταν. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί, τι κάνω. Αντίσταση. Η μόνη διαφορά είναι τώρα ότι ο εχθρός είναι πιο δύσκολος, είναι πιο ύπουλος, είναι διάχυτος, τα λέγαμε με τον Νικηφόρο τώρα στο διάλειμμα. Γιατί ο εχθρός τώρα μπορεί να βρίσκεται, ας πούμε, και σε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ μέσα. Ο εχθρός, ο Γερμανός. Ναι. Οπότε είναι δύσκολο να τα βάλεις με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Με το ράφι στο σούπερ μάρκετ, όταν το γάλα το ίδιο από την ίδια εταιρεία είναι μισή τιμή στη Γερμανία που έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στη Γερμανία από εμάς και εδώ είναι 50% παραπάνω, δηλαδή είναι 100% ακριβότερο. Γιατί? Διότι οι δικοί μας οι μεσάζοντες με τους Γερμανούς τοπογλύφους συλλήθηκαν πάνω στο σβέρκο του Κοσμάκη και το γάλα είναι σε δική τιμή. Λοιπόν, αυτό τι θέλει? Αγώνα. Θέλει αγώνα. Ακλήτων. Ο αγώνα είναι γενική του αγώνου. Το αγών, δεν είναι ιδιωτική, ιδιωτική των αγών, γιατί, διότι είναι σαν βόλη η ονομαστική. Είναι βόλη με τις ιδιωτικές και πάνω κάνει μια κοιλιά. Τον αγών, θα λες, ναι. Όπως δεν πεις ποτέ τον, λέω τώρα, τυχαίο, νομίζω, τον Γεωργάκη, είπαμε τον Γεωργάκης, δεν πεις την Βλάκας, στην Βλάξ. Το είδατε τη διαφορά ανάμεσα στο το Βλάκας και κοιλιά. Βλάξ. Νομίζω ότι του είχε έρθει μια ροχάλα, ας πούμε. Όπως έχω λέω κάτι επανάληψη, λέω το εξής. Στον ελληνικό πολιτισμό συνήθως η εσχάτη βλακεία ταυτίζεται πολιτιακός. Πολιτιακός με την εσχάτη προδοσία. Δεν χρειάζεται να είσαι εσχάτος ή ασχάτος των προδοτών, αρκεί να είσαι ο έσχατος των βλακών. Η εσχάτη βλακεία δεν είναι δυνατόν τώρα μικρέ που μεγάλωσες, ας πούμε, στους δοκιμαστικούς σωλήνες του ΟΣΑ, του ΟΣΕΔΕΟΕ στο Παρίσι, και είσαι εδώ υπουργός οικονομικών και να μην ξέρεις ότι δεν είναι, όταν είσαι υπουργός οικονομικών μιας χώρας, δεν λες ότι η οικονομία σου, και εξαρτάσαι από τα δάνεια, δεν λες ότι η οικονομία σου είναι, μοιάζει με Τιτανικό. Γιατί? Γιατί αν το είπες ως βλακεία βεβαίως, είναι σχάτη προδοσία, αλλά δεν είναι βλακεία. Αν δεν είναι βλακεία, αρχίζει και γίνεται ζώρικο. Δηλαδή, τα έχεις πιάσει. Και η φυσική σου θέση αμέσως και μετά εσύ έχεις το βάρος να αποδείξεις την αθωότητά σου. Η φυσική σου θέση είναι στον Κορυδαλό, στα Διαβατά, στο Γεντικουλέ, στο Τζεδίν που είχαν τον μπαμπά μου, στο Τζεδίν και στο Γεντικουλέ. Να στο Γεντικουλέ, δεν ξέρω γιατί. Είχα δει τον μπαμπά μου εκεί μέσα. Όταν τον πήγαν και τον καταδικάσαν σε θάνατο. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ το Γεντικουλέ. Και η φυσική, δεν μπορεί να λες ότι οικονομία. Δεν ξέρεις ότι την ώρα που το λες, οι αλγόριθμοι των αυτομάτων των κομπιούτερ αμέσως έχουν ανεβάσει τα επιτόκια δανεισμού σου κατά 400-500%. Η άποψη δική σας ποια είναι? Όριστε, κάνω δημοψήφισμα εδώ. Σαν και μας βούλεξε επιτυπήσουμε. Είναι εσχάτη βλακεία ή εσχάτη προδοσία? Το συναμφότερο λέω εγώ. Μας σώζει η ελληνική γλώσσα, ναι. Η οποία παράγει επίκαιρο. Όταν είναι συναμφότερο,
του αναγνωρίζει ότι πρόσθετη μεν καλών, πρόσθετη λίγο καλών, πρόσθετη μεν κακών, πρόσθετη λίγο κακών. Το παιδί, παιδί ήταν. Άρα, τι εγώ να σας πω εγώ τι θα κάνει, τι θα κάνει. Αγών. Δεν θα δεχθείτε, θα τους λέτε σε αυτούς, πρώτα απ' όλα θα λέτε το εξής. Μήπως σας περνάω γραμμή τώρα και δεν πρέπει. Θυμάμαι γιατί υπήρξα και καθοδηγή της χρόνιας του Κουκουέ και είναι, δεν είναι η δευτέρα μου φύση, είναι η πρώτη μου φύση. Λέω λοιπόν το εξής. Θα τους λέτε να ξαναρχίσουν τα παζάνια από την αρχή, φτού και από την αρχή. Δεν σταματάει ποτέ η διαπραγμάτευση στις κοινωνίες. Στις τράπεζες, αν σε οποιοδήποτε, κάποιος είναι στο σχολείο, αν λες ξαφνικά στην τραπεζή. Τα εορτοδάνια, είναι κατάκριση. Τα διακοποδάνια, συζητείτε και λευκά εδώ. Σας λέγανε, σας δίνω, πάρει 300 ευρώ, αλλά να τα δώσει ένα μήνα, δώσει και 50 ευρώ να σου ανοίξω εγώ το φάκελο. 50. Αυτό δεν στο έλεγε στη διαφήμιση. 50 για να σου ανοίξω το φάκελο και πάρει και 300 στο χέρι. Θα του λέω το εξής. Δεν λέμε, δεν έχω. Και συνήθως γίνεται ένα κάποιο διαχειριστή, εντάξει, άλλα σε 6 μήνες, ξέρω εγώ 8. Αυτό που κάνει ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει και η Ελλάδα επισήμως. Όπως έπρεπε βέβαια, αλλά αυτά είναι περασμένα τώρα, όχι ξεχασμένα όμως. Τους πρώτους 3 μήνες, χωρίς να πούνε, πώς το λέγανε, χωρίς να πούνε τους Τιτανικούς, θα μπορούσαν να ξαναβγούνε, αφού είχαμε ανάγκη από δανεικά, να πάρουν με το επιτόκιο το οποίο ήταν πολύ χαμηλό τότε. Εμένα όλοι οι οικονομολόγοι που ασχολούνται με αυτά μου λένε, όχι, βγήκαν, μαζέψανε, τους δώσανε 25 εκατομμύρια με επιτόκιο 2,8. Πληρώνουν τα 9. 4 μήνες μετά έχει γίνει η ζημιά. Την άλλη μέρα, γίνεσαι πρωθυπουργός, την άλλη μέρα, πας στη ζούλα στην αγορά και πάρεις με χαλαρό, αφού λέγες λεφτά υπάρχουν και λεφτά υπάρχουν. 40 εκατομμύρια θα μπορούσαν να πάρουν και 25% του ΕΣΠΑ μας έκανε 70 εκατομμύρια. Με 70 εκατομμύρια βγάζαμε 2 χρόνια το κοχρεωλήσια με κάποια παζάνια. Συμπέρασμα. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα από την αρχή. Μας διευκολύνει τώρα εμάς στα χάλια που είμαστε τους Έλληνες η δύσκολη θέση στην οποία έχουν βρεθεί οι Ευρωπαίοι τώρα, ευτυχώς. Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, τον Ευρωπαίο, αγαπάει και τον νοικοκύριο εμάς. Τον νοικοκύριο σου, ο κύριος Βερέμης, ο κύριος, πώς το λέει. Ένα βουλευτή σας δεν έχετε εδώ κάπου στην περιοχή που είναι στη φυλακή, δεν είναι. Εξωφενής, γιατί του Πασόκ. Το Πασόκ, όταν ήσουν στο Πασόκ, ήταν η φυσική γωνιά σας, όχι, δεν θα κλέψω, αλλά είμαι επιερεπής στην υπεξαίρεση μου, ναι, δεν βλέπω. Είμαι επιερεπής, ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, δεν βούλια, μουσκαλή, λέμε στην Κρήτη, μουσκαλός, ναι. Μουσκαλή, ναι. Πήρε. Θυμούμαι το εξής, γιατί τότε δεν τα ήξερα. Κύριε καθηγητά, αυτή είναι η σημερινή κοτσαμπάστες. Ναι, βέβαια. Ακριβώς οι κοτσαμπάστες επί τουρκοκρατίας. Πάντα έτσι ήταν, ναι, γι' αυτό. Βγάζουμε εμείς σήμερα και θεωρούνται και εκπρόσωποι μας οι κοτσαμπάστες. Γι' αυτό, ας πούμε, θα μπορούσατε πολύ ωραία ως διαπαιδαγώγηση παιδαγώγηση στη συζήτηση που έχετε με αυτούς και με τους άλλους. Θα υπάρχει λόγος να χαλάμε τις καρδιές μας. Θα σου πω το εξής. Για λόγους διαπαιδαγωγήσεως, επειδή, όπως ξέρετε, λέει, ξέρω, έκλεψες εσύ, έκλεψα εγώ, μα ναι, αυτό δεν γίνεται με απόδειξη για ονοματεπώνυμο, εάν έκλεψα εγώ. Αυτά γίνονται με άλλα ονόματα, με την γύρω. Θα πούμε κάτι το εξής. Όσοι συμμετείχουν στα κοινά από το 1974, με βγαίνει γεροντάκι, οπότε δεν είναι πιο εύκολο. Από το 1974 μέχρι τώρα και ήταν υπουργοί, υφυπουργοί, πρόεδροι και διοικητικά συμβούλια των ΔΕΚΟ, των δημοσίων οργανισμών και όλοι οι έφοροι των εφοριών με το 442, το ξέρετε όλοι, το 442, αυτοί να μην έχουν δικαίωμα, όπως ήταν παλιά οι θεσμοί μας, ο οστρακισμός, να μην έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στον κοινό βίο. Οι Ρωμαίοι το λένε diminutio capitis αυτό, το οποίο είναι από τον οστρακισμό. Και τι είναι η diminutio, είναι η σμίκρυση κεφαλής. Diminutio
κάποιοι τι είναι το κεφάλι. Τι σημαίνει, δεν σου μικρώνανε, δεν το κάνω όπως κάτι φυλές που παίρνουν το μικρέον. Όχι. Του αφαιρούσαν τα δικαιώματα, αλλά και βλέπετε και τώρα στα ποινικά δικαστήρια. Και όταν καταδικαστείς στα λεγόμενα βαριά, μαζί με υπάρχει και μια παρεπομένη ποινή που είναι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή τώρα, σε ένα δικαστήριο που στο πρωτοδικείο ως ξέρω της περιοχής, θα δείτε ότι φυλάκιση 5 ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ξέρω 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνο. Λοιπόν, αυτή η στέρηση παλιά λεγόταν όστρακον, οστρακισμός. Οι Ρωμαίοι το λένε δημιουργείο κάποιοι της. Νομίζω ότι για λόγους πια αυτομεμψίας, όπως λέμε στην παράδοση των Ορθόδοξων, αυτομεμψίας και για να δείξουμε ότι επιτέλους ελέγχουμε την ανθρωπαρέσκεια, θα πρέπει να πούμε όλοι μαζί και σε αυτούς, που ήταν κοτζαμπάσιδες εκπρόσωποι, απρόσωποι, δεν λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος, οι εκπρόσωποι, απρόσωποι, θα τους πούμε ότι δεν θα συμμετέχετε του λοιπού στα κοινά. Δεν είναι καν, είναι μια μορφή αυτομεμψίας, θα έλεγα. Δεν είναι τίποτα άγριο, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα λέγαμε τον Νικηφόρο, του λέω να σου πω κάτι, εγώ ξέρω που αγάπησε τα μοναστήρια από μωρό παιδί. Και μου κομμουνιστής άλλο συνανθρώτων. Σαν κένταυρος είμαι, σαν χείρον. Το χείρον ξέρετε ότι είναι εδώ και συγκριτικός βαθμός του χάλια. Χάλια, χείρον, χείριστος. Ο χείρον λοιπόν, εγώ ήμουν κομμουνιστάκι φοβερό και λάτρευα τα μοναστήρια. Βέβαια το κομμουνιστικό κόμμα μοιάζει πολύ με μοναστήρι. Στο χάλι λοιπόν. Αλλά είναι πολύ μοναστήρι, έχει αυτό το πράγμα. Ναι, μόνο που δεν μπορεί να σε... Τον ηγούμενο, δηλαδή, εννοεί το ηγούμενο συμβούλιο μπορεί να... Ναι, ξέρω, στα κόμματα είναι πιο δύσκολο. Ναι. Το λαό του πάλι εκεί. Ναι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το εξής. Θέλει μικρές παρεμβάσεις ημών των λαϊκών σε αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να απαιτήσουμε αυτό. Δεύτερον, να τους ζητήσουμε από όλους μία έμφαση στη νέα διαπραγμάτευση. Τρίτον, να δούμε πολύ, αλλά με μία γενική δημοσία συζήτηση, πώς θα είναι η προοπτική μας ως αμυντικός μηχανισμός πια, όταν υπάρχει διαφαινομένη πρώτον η εκδίωξη της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, από τις Βρυξέλλες, ή διαμόρφωση δύο ή τριών ζωνών εντός της Ευρωζώνης με ένα ευρώ πρώτης κατηγορίας, β' κατηγορίας ευρώ, γ' κατηγορίας ευρώ. Όπου εμείς θα είμαστε στη γ' κατηγορία, μόνο εμείς και η Πορτογαλία είναι κατηγορία. Μόνο εμείς θα είμαστε και μόνοι. Η Ιταλία θα είναι στη β' κατηγορία, η Γαλλία, ναι. Και θα είναι στη Ολλανδία, Φιλανδία, Γερμανία θα είναι στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, επομένως πρέπει και εκεί να ετοιμαζόμαστε πώς θα αντιμετωπίζουμε. Λένε, θα είναι καταστροφή αν ξαναγυρίσουμε στην δραχμή. Θα το συζητήσουμε. Θέλει αριθμούς, θέλει λεπτομέρεια, το τότε τι, όχι γενικότητες, θα είναι καταστροφή. Αλλά, θα είναι καταστροφή. Εάν σε διώξουν, τι κάνεις. Ωραία, να μην φύγουμε μόνοι. Αν σε διώξουν, δεν πρέπει να ετοιμάζεσαι για την προοπτική ότι θα σε διώξουν. Άρα χρειάζεται και εκεί μια γενική συζήτηση όλων των Ελλήνων και βέβαια πρέπει να δυναμώσουν οι ενώσεις των καταναλωτών κτλ. Να ελέγξουν πια την ασυδοσία των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τώρα αυτές τις τιμές να κυκλοφορούν ακόμη τα σούπερ μάρκετ. Ενώ ο έμπορος, ο μικροβιωτής έχει κάνει καταπληκτικές εκπτώσεις 50-70%, 80% τα μπακάλικα. Τα μεγαλομπακάλια τα οποία ελέγχονται όλα από ξένα κεφάλαια να έχουν απρόσιτες τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, ή έτσι βάλει υποχρεωτικά δελτίο. Θα αντιδράσει η Ευρώπη, ας αντιδράσει. Έτσι όσο χάλια μας είμαστε. Σας πληροφορώ το εξής, μια αντίδραση η Ευρώπη. Η Ιρλανδία, γιατί να μιλάμε πάντα με το τότε τι, το συγκεκριμένο. Όχι αφηρημένο.
θα σου έρθουν τώρα εδώ. Τροφή κρύβονται όσοι είναι. Ναι, δημοκρατία κρύβεται λίγο, γιατί νομίζω ότι την έχουμε ξεχάσει. Και ναι, την έχουμε ξεχάσει. Να, θα σου πω πώς δεν την έχουμε ξεχάσει. Σοντόβολα δηλαδή, μουσκαρή απίστευτη δηλαδή. Και κλάστες. Πρόσεξε. Η Ιρλανδία είναι 3.600.000 άνθρωποι. Ένα νησάκι που είναι λίγο πιο μεγάλο από την Κύπρο, είναι το 1/5 της Ελλάδας ως έκταση. Καμία πρώτη ύλη δεν έχει, ούτε ψάρια έχουν, μόνο ουίσκι έχουν, το οποίο το θέλουν δανεικό και είναι μεθυσμένη σε δανεικό και εμπίδες και είναι υπέροχη η Ιρλανδία. Και είχαν αντίσταση 5 αιώνων εναντίον των Βρετανών. Αυτή είναι η αριστοκρατικότητα της Ιρλανδίας. Και ίσως επειδή έχουν αυτή την αντίσταση, είναι πολύ καλύτερη από εμάς τώρα. Τι είπαν, αυτοί θέλησαν να κάνουν εντός της Ευρωζώνης πριν από 14 χρόνια φορολογικό παράδεισο την Ιρλανδία. Ενώ ήταν ήδη στην Ευρωζώνη η Ιρλανδία. Και τι κάνανε, στο φορολογικό σύστημα των ξένων εταιριών. Βάλανε ένα γενικό φόρο για τις επενδύσεις στις ξένες 12,5%. Ο μέσος κοινοτικός όρος των επενδύσεων είναι 17,5%. Εμείς έχουμε 23%. Αυτό λέγεται στα ελληνικά του κυρίου Μοσιάλου. Είναι βέβαιο ότι δεν αναβιβάζει ποτέ τον τόνο του δίχρονου Μόσιαλου. Του Μόσιαλου Μούσκαλου. Ο Μόσιαλου του Μούσκαλου. Ο Μόσιαλου του Μόσιαλου. Του Μοσιάλου είναι ρε. Δεν ακούς την προσοδία. Ο Μόσιαλου του Μόσιαλου. Φρίκι μου. Φρίκι. Λοιπόν, 12,5%. Πέφτει η Ιρλανδία πριν από 1,5 χρόνο, αρχίζουν να πηγαίνει το Δουνουτού, πηγαίνει και οι Βρυξέλλες και τους λένε εσείς κάνετε dumping, δηλαδή κάνετε ουσιαστικά καταχρηστική ενίσχυση της δικής σας κοινωνίας και οικονομίας με το μικρό φορολογικό συντελεστή που έχετε για τις επενδύσεις σας. Θα το ανεβάσετε στον μέσο κοινοτικό όρο ή από 12,5% θα το κάνετε και εσείς 17,5%. Εμείς επαναλαμβάνουμε έχουμε 23% για τις ξένες επενδύσεις. Άρα δυσχεραίνουμε πολύ ασχέτως των γραφειοκρατικών, δηλαδή 6 μήνες και 300 υπογραφές, άρα 300 μεσάζοντες, τι σημαίνει υπόλοιπη. Κάθε υπογραφή και μίζα. Μην μπερδευτείτε, μην δείσουν ότι είναι πολύπλοκο. Καμία πολύπλοκότητα. 60 υπογραφές. 60 υπάλληλοι, πολιτικοί κλπ. Κάθε υπογραφή στην Ελλάδα είναι μίζα. Και μίζα είναι το λατινικό, είναι διάμεσο. Μίζα. Λοιπόν, η Ιρλανδία αρνήθηκε κατηγορηματικά, μουράρωσαν να ανεβάσει τον φόρο για την εγκατάσταση των επενδύσεων από 12,5% στο 17,5% και αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα εξακολουθεί η Ιρλανδία να είναι εντός της Ευρωζώνης, να δυσχεραίνει την εγκατάσταση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα που εμείς έχουμε το 23%, στην Γαλλία που έχει 18%, στην Ιταλία που έχει 18%, διότι οι Ιρλανδοί κατόρθωσαν να διατηρήσουν το 12,5%. Συμπέρασμα. Αντιστοίχως πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι. Αυτό. Τι σημαίνει. Δεν μπορούμε. Όταν λέει, όταν χρωστάς, δεν μπορείς, λέει, να κάνεις παζάρι. Εγώ ξέρω ότι μόνο αυτός που χρωστάει κάνει παζάρι. Γιατί όταν δεν χρωστάει, δεν χρωστάει. Άσε που δεν το έχετε προσέξει πάντοτε. Αυτός που κινδυνεύει να χάσει τα λεφτά του επειδή τα έχει δανείσει, αυτός δεν είναι πάντα πιο ανήσυχος από σένα. Είστε ότι τα έχεις φάει. Δεν δει ότι καρδιακά νοσήματα, καρδιακά προβλήματα έχουν μόνο οι δανειστές, όχι οι δανειζόμενοι. Που δεν πει ότι εγώ χρωστάω. Αυτός, ο γούμενος ήταν στον Άγιο Θαλάσσιο που χθες μου χρωστούσε. Τον πήραν τρίτο, τον κρατήσαν ένα βράδυ, ας πούμε, ο πρόεδρος του πάγου εκείνο, ο Κλεφτάρος, περιφέρεται. Του διαλύσαν την τρίτη, χρωστάει. Αλλά μια χαρά ήταν άλλο. Ροζ χρώμα, υπέροχος έκανε αυτό. Συμπέρασμα. Μας πουλάνε, μας φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν είναι η διαπραγμάτευση. Είναι δομικό, μόνιμο στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων και των συναλλαγών και των διεθνών, της διεθνούς συνυπάρξεως.
Επομένως, όλα αυτά πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή και βεβαίως από εκεί και πέρα έχουμε ένα μεγάλο αλληνάρι στην άλλη διάρκεια που με καλέσει. Λέω το καλοκαίρι για να με έχετε στα φέρετρα και όχι στα φέρετρα, για να το λέω εδώ. Πάρα το έχετε προσέξει την αγραμματοσύνη της ΟΛΜΕ, δηλαδή όλα αυτά τα καναλινάκια που είναι στην τηλεόραση, λένε το εξής. Ο Άγιος Αθανάσιος, εκπληκτικό, η Αράχοβα, το εκπληκτικό χειμερινό φέρετρο. Δηλαδή είναι σαν να λες καλοκαιρινό θέατρο. Ναι. Θα το πεις χυμαδιό ή χυμέριον. Δεν μπορείς να πεις χειμερινό, καλοκαιρινό. Εκτός είναι και αυτό είναι ένα άλλο συναμφότερο ελληνικό, σαν τον χείρονα. Επομένως, μετά μένει ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο θα είναι σε άλλη φωτή. Δηλαδή τι θα κάνουμε, ας πούμε, τα δικά μας χάλια, αυτά που είναι τα αυθυγενή χάλια μας. Τα ειδικά μας, αυτά τα οποία είναι τα αυτοπάρακτα που τα κάνουμε μόνοι μας, που δεν μας φταίνει οι ξένοι. Σε αυτά που μας φταίνει οι ξένοι, ναι. Τι είμαστε, η γενικευμένη διαφθορά. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό το 4-4-2 με την εφορία τόσα χρόνια. Χρωστάς 100 σου 100. Θα πάρει το δημόσιο 200, τα 400 τα κρατάς εσύ. Τα 400 εγώ ως εφορία και η Γκανιώτα με 4-5 εφοριακούς στην εφορία και για τα 200 που οφείλει στο κράτος θα φροντίσω εγώ εφοριακός να μην τα εισπράξω ποτέ. Δεν είναι το πληθυντικό. 4-4-2 είναι ο κανόνας και τα 2 εγώ. Λοιπόν, τα θέματα της παιδείας είναι κεντρικά. Δεν είναι αυτά τα χάλια, βέβαια. Το νικήσαμε με αυτούς τους δασκάλους τους όλους υπέρους, τον Δημήτρη, τον Νατσιό, τον Σαμουήλιο, τον δικό σας, τον Γιάτα, με το βιβλίο του Δημοτικού της Έκτης τότε, όταν δεν μπορεί να διαβάσει αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι συνδεσμός βλακείας και πραγματικά πνευματικής αλητείας, και να διδάσκεις στα παιδάκια μας τον 11-11 αυτά τα έσχη. Σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί είναι να το κρατήσετε. Να δείτε τι σημαίνει το ύπουλο, όπου δεν λέει. Και λέει το εξής. Ήταν υποχρεωμένο αυτό το κουρελούργημα να διδάξει βέβαια και κάτι για τα 400 μάτια της τουρκοκρατίας στο δικό μου το νησί. Εμείς είχαμε 800 χρόνια σκλαβιά, δεν είχαμε σαν και εσάς που είχατε την Ιόνιο πολιτεία από το 1800. Εν πάση περιπτώσει είχατε και ο λίγο από αυτούς που ήταν. Ευτυχώς, έλεγαν πρίμο Βενετσιάνοι, επόι Χριστιανοί και επομένως δεν σας πίεζαν πολύ. Λίγο κάτι αρμόνια βάλατε μέσα στα... Αλλά και αυτό είχατε δικαιολογία, το είχε η Κωνσταντινούπολη παλιά το αρμόνιο. Δεν ήταν πολύ... Εμείς είχαμε 800 χρόνια. Εμείς κάναμε την αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού. Ο Μάρκος Μουσούρος, ο οποίος δίδαξε τον Έρασμο, ο οποίος με τη σειρά του δίδαξε τα ελληνικά σε όλη την Ευρώπη, ήταν μαθητής του Κρητός, του, από το Ηράκλειο. Ο Μάρκος Μουσούρος ήταν αυτός, Ηρακλειώτης, και δίδαξε στον Έρασμο και καμιά 200 εκεί ελληνικά. Και αυτό, στην πού, στη Βενετία, βγήκαν και τα τυπογραφία τότε και ήταν πιο εύκολο να μάθεις, να βάλεις τάξη στα βιβλία. Δεν είναι δυνατόν να διδάσεις, προσέξτε τη φράση, την ξέρω απ' έξω, γιατί είχα έγραφε και τα κείμενα τότε. Έπρεπε να διδάξει και δεν το θέλανε καθόλου η κυρία Ρεπούς και η κυρία Δαγόνα και όλα αυτή το... Και έλεγε το εξής. Για τους κλέφτες. Τώρα, σκεφτείτε ότι δεν είναι να απευθύνεστε σε ενήλικες, σε εμάς που είναι στη μεγάλη άμα. Είναι παιδάκια 11,5 ετών. Με τα κομπιούτερ τώρα, με τα αυτά, τα game, τα παιχνίδια, όλα αυτά κλπ. Τι γράφει λοιπόν το επονίδι στον αυτό κουρελούργημα. Οι κλέφτες, προσέξτε τη φράση, οι κλέφτες σχηματίζουν ομάδες και κάνουν επιθέσεις σε αποστολές, σε καραβάνια, σε ταξιδιώτες, κόμμα, οι κλέφτες οργανώνουν ομάδες και κάνουν επιθέσεις, οι κλέφτες. Άρα ο κλέφτης είναι. Το, από το κάπα δε μικρό, κλέφτης. Ένα κάπα μικρό, δηλαδή το παιδάκι των 11-15 χρόνων δεν πει, κλέφτης. Σημίτης.
Καραμαλής, ο Βενιζέλος. Και δεν έχω και το φίλο μου τώρα τον... Δεν μπορώ να πω κλέφτη τον φίλο μου, γιατί του έχω και ευγνωμοσύνη. Του ωραίου. Του Αλαλιώτη. Του Άκη μας, άστα Του Άκη μας, δεν μπορώ να πω. Άκη σε ξένη, θα βρούμε έναν τρόπο. Άκη δικός μας. Είναι αυτό που λένε, οι τρεις κλέφτες. Είσαι κλέφτης, είναι δικός μου. Αυτό είναι το ελληνικό συναμφότερο. Οπότε, γίνεται το εξής. Πώς θα μπορέσουμε αυτά τα πράγματα λίγο να τα μαζέψουμε. Έχει έχει φωτογραφία και λέει ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης μεταξύ κοντζαμπάστη μεταξύ αυτών παραγόντων της πόλης σε πλούσιοι Έλληνες εκεί που είναι εκεί και εδώ πέρα τον έχει σε δεξίωση λοιπόν ωραία επειδή είναι 11 σχόλια θα πεις να γράψουμε ότι τον πήγανε σε ένα κουρίο, του κόψανε ένα-ένα και τα 10 δάχτυλα, αφού τον ξυρίσανε και μετά τα δάχτυλα μαζί με τα γεννητικά του όργανα τα έβαλαν κάπου αλλού και το κόψανε, το τεμαχίσαν σε 12 κομμάτια και τα μαζεύανε στον δρόμο αγήματα Γάλλων ναυτών, διότι η δική μας είναι αλλαγής. Και τον έχει τον Χρυσό, τον Άγιο Χρυσό στον Μεσμήνη. Πιστεύω ότι είναι ακριβώ ω μάρτυρα τη πίστη, όχι εθνομάρτη. Και τον έχουν σε δεξίωση. Βεβαίω δεν πρέπει να πάει ο επίσκοπο σε δεξίωση, θα πάει σε δεξίωση. Από όλων των βίων και την πολιτεία του Χρυσοστό Μεσμήνη και τη καταστροφή βρίσκεται μια φωτογραφία δεξιώσεω. Αυτό δεν είναι καν σχάτη βλακεία. Αυτό είναι σχάτη μοχθηρία. Είναι κακία. Οι άνθρωποι αυτοί μισούν τη μαμά τους. Τον. Η Ελλάδα μαμά σου. Όταν μισείς τη μαμά σου και τον μπαμπά σου, δεν πας καλά. Πάει. Τόσο μίσος δηλαδή. Τόσο μίσος δηλαδή. Τόσο μίσος. Πω. Τόση βλακεία θέλω. Τα μαδριγάλια του. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Αυτά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και είπαμε, αγών, δεν το κλείνω, είναι όπως οι ονομές σας το διδάσκει τώρα, είναι ο αγών του αγών των αγών, ο αγών του, ναι. Α, όχι, κλειδική δεν υπάρχει, ναι. Ολμέ και δωέ, ο αγών του αγών. Τα ρήματα δεν είναι, διότι όλα τα ρήματα τα έχουν κάνει, πώς το λένε, τα αμετάλλατα κάνουν τα βατικά. Την διέρευση την είδηση. Δεν είναι έτσι απλά η είδηση. Είναι, το ρήμα είναι αμετάβατο. Η είδηση διέρευσε από κάτι. Όχι διέρευσε. Εγώ διαρρέω την είδηση. Το μπορώ να διαρρεύσω εγώ είναι το κατρόν μου. Δεχομένως κάποια ερευγή μου. Μια ερευγή ξεδιού ή γενικώς ένα έκρημα και ένα υπερέκρημα. Το άλλο. Εσείς εδώ δεν ασχολείστε. Τα βλακόμετρα αυτά που ασχολούνται με τον αθλητικό τύπο. Δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς ξέρουμε να πω ότι η σύνθεση της ομάδας, λέγαμε. Λέγαμε η δύναμη. Δεν έχει λεφτά, ξέρω ο Ζαγοράκης για τον προϋπολογισμό. Το δεν είναι προϋπολογισμό, το budget. Το budget. Ναι. Και η σύνθεση είναι όπως θέλετε. Το roster, ναι. Το roster είναι το. Δηλαδή ξαφνικά η κουρελαρία έμαθε το ρόστερ. Να μας πείτε κάτι για το να κάνεις τον ύμνο και συγκεκριμένα χέρι αυγή λογικών προβάτων. Είναι κείμενα το οποίο έχουν να κάνουν με την κοινωνία, άρα με το πολίτευμα. Γιατί λέμε και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου τι, πολίτευμα. Πολίτευμα, δηλαδή το πώς είμαστε οργανισμένοι σε πολιτεία, σε κοινωνία, στα πολιτικά μας πράγματα. Η Εκκλησία δεν είναι εκτός πολιτικής, πρέπει να είναι εντός.
θα δείτε ότι στους Καπαδόκες δίνουν λεπτομέρειες και για τη συντήρηση των, για τα κάρα, τις ρόδες. Στα όλα που παρεμβαίνουν. Τα τρία ρήματα τα οποία είναι ότι για την ιδιοκτησία, ότι είναι ουσιαστικά είναι ενοχικού δικαιώματος και όχι εμπραγμάτων, τα χρήματα συγκατέχεις, έχεις, και, άρα που δεν είναι, είναι δικά σου, τα έχεις για τον φτωχό, τα έχεις για τον γυμνητεύοντα, τα μάτια κτλ. Και τα τρία ρήματα, δεν είναι καταπληκτικό εκεί του Αγίου του Χρυσοστόμου, είναι στο δίκαιο, χαρακτηρίζουν το ενοχικό και όχι το εμπράγμα το δικαίωμα. Δηλαδή ουσιαστικά η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει την Εκκλησία εμέσως. Δεν αναγνωρίζει. Και είναι αυτής άπαντα κοινά. Και αν και είναι πράξιμο από τώρα. Εμέσως δεν αναγνωρίζει η διοκτησιακό δικαίωμα. Εμπράγματο. Ενοχικό ναι. Το διαχειρίζει, το κάνει, το κήπο και όλα αυτά. Χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Τα ακούω ότι είναι η ορότερη ποίηση της ελληνικής γλώσσας μας, με την Ιλιάδα, ξέρω εγώ, εγώ το δίδασκα 40 χρόνια, δεν δίδασκω πάλι όταν κάνω μάθημα, γιατί είναι μια συμπίκνωση της ελληνικής πολιτικής θεωρίας. Όπως ξέρετε, στα πολιτικά κάνει μια μάζεμα, μια σύνοψη ο Αριστοτέλης και λέει ο Σκοπιανός Αριστοτέλης, δεν ξέχαμε ότι Σκοπιανός είναι, για το ελληνικό Υπουργείων Εξωτερικών Τεμενάδων, όπως είναι το επιστήμιο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Τεμενάδων είναι Σκοπιανός, λοιπόν, για διάμεση συμφωνία. Τι σημαίνει, λέει ο Αριστοτέλης το εξής, οι άνθρωποι ζουν πάντοτε μέσα σε αυλή, σε μάνδρα. Γιατί έξω από την αυλή, που είναι η πόλης, μπορούν να ζήσουν μόνο τα θηρία και οι θεοί. Εμείς ξέρουμε ότι δεν είμαστε θεοί. Και προσπαθούμε, λέει ο Αριστοτέλης, να μην είμαστε θηρία. Άρα πρέπει να ζούμε, γιατί λέμε αρχιμανδρίτης. Αρχιός μάνδρας. Γιατί λέμε λοιπόν, λέει πρέπει να ζούμε σε αυλή. Εμείς όλοι ξέρουμε ότι όταν αυλιζόμεθα, όταν αυλιζόμεθα, δεν μας αρέσει η αυλή. Εμείς θεωρούμε, ο άνθρωπος είναι επιπτερήγων ανέμων, είναι ελεύθερο πουλί, η αυλή δεν μας αρέσει. Κάνε σε κανένα να αρέσει η αυλή. Λοιπόν, απ' την άλλη σου λέει, μα αν δεν ζει σε αυλή χριστιανέ μου, τόσο μουσουλμάνε μου, βουδιστή μου, γιατί πρέπει να είμαστε και πολύ πολιτισμικοί τώρα. Και politically correct. Δεν μπορώ να πούμε χριστιανέ μου, που λέμε χριστιανέ. Αν δεν είμαστε σε αυλή, θα είμαστε σε αθηρία. Οι θεοί. Είναι παραλογισμός. Ξέρουμε όμως η αυλή δεν είναι αμέσως στερητική της ελευθερίας, βέβαια. Αυλή είναι. Και τι λέει λοιπόν, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Θυμάστε στο παράδειγμα που σας έδωσα από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ότι παν κτίσμα του Θεού είναι λογικών και το λογικό είναι αυτεξούσιο. Αφήστε το ελεύθερο, το αυτεξούσιο. Τι σημαίνει, έχεις εξουσία στον εαυτό σου. Εμείς στην Κρήτη λέμε ξάμουμένα ή ξάσου, εξουσία σου. Φόρεσε κάτι, κάνει κρύο, θα κρυώσω. Λες, εγώ δεν φοράω. Και σου λες, ξάσου, εξουσία σου. Είσαι αφεντικό. Λοιπόν, τι σημαίνει χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Πρώτα-πρώτα θα δείτε ότι στην σύζευξη, στην συνύπαρξη της λέξης λογικό και του προβάτων υπάρχει αυτό που λέμε το οξύμορον. Ο ελληνικός πολιτισμός χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα λογικά οξύμορα. Τι σημαίνει, το είπες και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση εκεί όταν είπες στον πρόλογο ότι είναι, όχι αντινομικά, είπες ότι είναι εναντιωματικά. Αυτά είναι, το πρόβατο ξέρουμε όλοι ότι είναι πρόβατο. Κανένας δεν θέλει να είναι πρόβατο. Έτσι δεν είναι πρόβατο. Λογικό πρόβατο, λέει ο στίχος. Δεν σας κάνει εντύπωση, εγώ που έχω ζήσει στην Κρήτη, όσοι από εσάς έχετε κάποια εξοικείωση με τις Αίγες, με τις Αιγύρδες, τις Κατσίκες, θα δείτε το εξής. Γιατί ο υμνογράφος του 7ου αιώνα δεν έγραψε ποτέ χαίρε αυλή λογικών εγώ. Και με προβάλλω. Μα διότι αν πλησιάσετε, αν σας επιτρέψει σιγά σιγά με εξοικείωση, μια κατάδεκτη, είναι ελεύθερο ζώο η έγκα,
Κουστούτης. Η Αιγής. Η Αιγής, σωστά. Όχι κατσίκη. Όταν λοιπόν σας αφήσει, βλέπετε σε εκείνο το τετραγωνισμένο γαλάζιο βλέμμα της, της εγώς, της κατσίκας, της γίδας, βλέπετε τον απόλυτο ορισμό της ελευθερίας. Έχει ένα, είναι όλες έχουν γαλάζιο βλέμμα, γαλάζιο, σε κοιτάει σαν από, από υποβρύχιο, από εκείνο το στενό που έχουν τα άρματα μάχης και εκείνο το οποίο σε σταματάει στην έγα είναι η ακαταδεξιά της, η αλαζονία της εγώς. Αλλά βέβαια επειδή είναι πολύ περίεργη, μετά σε πλησιάζει, τι γίνεται εδώ, αλλά θέλει καιρό. Δεν μπορούσε λοιπόν ο υμνογράφος να πει χαίρε αυλή λογικών εγών. Είπε χαίρε αυλή λογικών που ή το πρώτο είναι πρώτο. Λογικό δεν είπαμε αυτό εξίσου. Επομένως ποιος είναι ο ορισμός, ποια είναι η συμβουλή παιδαγωγικού τύπου που μας δίνει για το πολίτευμα ο στίχος του ακαθίστημου χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Ότι εσύ ως αυτεξούσιο αφεντικό του εαυτού σου. Πώς το λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλήλων ισόδουλη, αλλήλων κύριοι, να το ένα άλλο ξύμωρο, αλλήλων ισόδουλη, αλλήλων κύριοι, εν τη αμάχου ελευθερία και δια του αυθαίρετου της γνώμης μας. Το αυθαίρετο. Πώς είναι το αυθαίρετο, όλη η Ελλάδα αυθαίρεται, δεν είναι. Το Μέγα Βασίλειο το πήρα να κάνετε αυθαίρετα, είπε ο Μέγας Βασίλειος. Αυτός δεν γλιτώνουμε. Αφού ο Μέγας Βασίλειος λέει καλό είναι το αυθαίρετο. Όχι μόνο αυτό, πρέπον είναι, πρέπον. Αλλήλων ισόδουλου, τι σημαίνει. Αν είσαι ίσως δούλος με μένα και εγώ ίσως με σένα δούλος και είμαι αλλήλων κύριοι, καταργείται κατά κάποιο τρόπο και η έννοια του δούλου και η έννοια του κυρίου. Να το ένα συναμφότερο. Χαίρε λοιπόν αυλή λογικών προβάτων είναι ότι εγώ ως λογικών πρόβατων μόνος μου με τη δική μου ελευθερία και το αυτεξούσιο μου κόβω λίγο, μια γωνίτσα από τη δική μου ελευθερία. Κόβεις και εσύ λίγο από τη δική σου ελευθερία και συζούμε σε αυλή. Ποιο είναι το ήθος ενός πολιτικού άνδρα κατά τον Θουκυδίδη? Αν και τα δύο. Ο νήμος. Δηλαδή δεν έχετε συνταγή. Διότι διαπιστώνει και το ένα και το άλλο. Με τα κενότητος λόγου απατάστε άριστη δουλειότητα. Είναι πιο δύσκολο γιατί θα δείτε το εξής. Όταν ο Περικλής και ο Κλέον, εκεί οι δύο ανήκουν στην Δημοκρατική Παράταξη, λέει, να ξέρετε εσείς οι Αθηναίοι, ότι τυραννίδα έχετε την αρχή, ειν λαμβάνειν άδικον είναι και αφήν επικίνδυνο. Να ξέρετε ότι εσείς επικρατείτε στους συμμάχους, έχοντας την αρχή σας ως τυραννίδα. Δεν είστε οι επικεφαλής του ελευθέρου κόσμου και άλλες ανοησίες που ακούγατε από τους Αμερικάνους και λοιπά, ότι η αυτοκρατορία του κακού κτλ. Τυραννίδα έχετε την αρχή. Αφήνετε επικίνδυνο. Δείτε τι θέλετε να κάνετε. Προσπαθώντας να δώσω μια απάντηση στον Θουκυδίδη βέβαια και στο δίλημα της τραγωδίας όλων εδώ, στον Εσχύλο. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα που λέγεται πολιτική? Δεν έχει χάλια και προκοπή. Στα ίδια χάλια με εμάς είναι και αυτή τότε. Λέει, όλα είναι διδακτά. Η μουσική, η αρχιτεκτονική, η μαγειρική είναι διδακτά. Η αρετή λέει, τάχα μου κάνει ερώτηση ο νεαρός Σωκράτης στον Μεγάλο. Η αρετή λέει, έχει διδασκάλους και απαντάει ο Σωκράτης στον Μέμνονο. Δεν έχει διδασκάλους, άρα ούτε μαθητές έχει η αρετή. Όχι. Άρα ου διδακτών η αρετή. Ου διδακτών η αρετή. Ο Βυσσαρίων που τι λέει, 1500 χρόνια μετά λέει κάτι ενδιαφέρον. Η ανδρεία είναι διδακτή, ίσως, όχι η αρετή. Γιατί η αρετή έχει μέσα και ανδρεία και σοφροσύνη και πρέπει να είναι το μέτρο. Και λέει το εξής. Άρα τι είναι, λέει η αρετή, πέφτει από τον ουρανό? Και λέει, θείατε προνοία.
Και η απάντηση του Σοκράτη λέει, έλα λέει Σοκράτη, υπερβάλλεις, είναι δυνατόν. Τα σχολεία τι τα έχουμε τότε. Λέει, απαραίτητα να σχολεία. Μουσική να μην διδάσκουμε, χορό να μην διδάσκουμε, που όλα αυτά βεβαίως να τα διδάσκουμε, διότι αυτά βοηθούν στο να δημιουργήσει έναν ενάρετο άνθρωπο. Δεν είναι εγγύηση. Δεν είναι δηλαδή τυφλοσούρτης. Διότι είναι το ένιγμα του ανθρώπου κάθε φορά. Και λέει, να σας πω, τα παιδιά του, ποιος ήταν ο πιο δίκαιος, λέει, εκεί που, ποιο θέλει, α, λέει ο Αριστείδης, τα παιδιά του, ρεμάλια δεν βγήκαν. Μπαμπά είχε μια χαρά, μαμά είχε μια χαρά, το εκπαιδευτικό σύστημα μια χαρά, γιατί βγήκαν ρεμάλια. Μόκο ο Σοκράτης. Άρα, συμπέρασμα, μη στέλνετε συνεχώς τα παιδιά στα φροντιστήρια. Τώρα είναι το φροντιστήριο, ναι. Λίγο. Μην νομίζω ότι το φροντιστήριο το κάνει. Δεν γίνεται, ναι. Ούτε πτυχίο. Θα πάρει στο πτυχίο, ναι. Το πτυχίο και αυτό έχει υποβαστεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει συνταγή, άρα δεν υπάρχει στον Θουκυδίδη ορισμός περί του ήθους του πολιτικού. Διαπιστώνει κάτι, ότι ας πούμε ο Περικλής, δεν είναι ότι καλύτερο ότι αυτό που περιγράφω, ότι εν πάση περιπτώσει ενώ ήταν δημοκρατία η Αθήνα, στην πράξη ήταν του ενός ανδρός αρχή και αυτός λέει πρόσεχε. Μην κάνετε πολύ πόλεμο στο έτσι, μην κάνετε έτσι, δηλαδή το μέτρο. Αλλά δεν υπάρχει συνταγή. Οι συνταγές πρέπει να ξέρετε ότι είναι, όταν σε πούν συνταγή, είναι από συστήματα παιδαγωγικά εύκολα, φτηνά, ή θέλουν να διαμορφώσουν οπαδούς. Η ελληνική παιδεία δεν μπορεί να διαμορφώσει οπαδούς. Πολίτες προσπαθεί να κάνει, ξέροντας το επισφαλές της αποπείρας και της προσπαθίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι επιμένουν ότι πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά μουσική. Ναι, πρέπει να διδάσκουν το χορό. Μαθηματικά και μετά τα γράμματα, η τετρακτής και η τριτής. Αλλά δεν είναι εγγύηση. Αυτό είναι ως απάντηση. Απ' την άλλη, βεβαίως, ό,τι παιδί έχει ταλέντο, να το προωθείτε κι εσείς. Αν το παιδί είναι καλό στη μουσική, ναι. Αν κλέβει, είναι πολύ καλό, γιατί είναι και πολύ μοντέρνο. Το παιδί θα πάει μπροστά. Τι να κάνουμε, εκδίκηση είναι, περνάει και αυτό, είναι μια φάση των παιδιών, δεν είναι μετά, περνάει, εγώ περνάω, είναι, γιατί, ακούστε, εγώ ήταν μικρός, γιατί είχαμε πιο εύκολη συμμίση μου, ήταν και φτωχή η Ελλάδα, έβγαινα στον δρόμο και οι πινακίδες που λέγει ο Έλλης, έβλεπα εγώ παντοπολίων, ο ποροπολίων, τον έβλεπες, φρουταρία, ξέρω εγώ στην Κύπρο, φρουταρία ή λέει σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ στο παιδάκι που δεν το ξέρει, το αποστηθίζει παπαγαλία. Ενώ κουτσά στραβά το οποροπολείο, κάτι μαθαίνει στο παντοπολείο, κάτι άκου στο πάντρο, πουλό, δεν πουλό, το κουρίο, το κούρεμο. Ξαναγίνει τη μόδα στο κουρίο, το κάνει την ποινή. Όλοι πηγαίνουν για κούρεμα και οι κυρίες. Δεν πάνε σε κομμωτήριο, πάνε για κούρεμα τότε και οι κυρίες. Τώρα λοιπόν με τις ξενόγλωσσες πινακίδες, το παιδί με μια ευκολία μπαίνει στο αγγλικό περιβάλλον και λιγότερο εύκολο στο ελληνικό. Εκεί χρειάζεται μια ψιλομάχη δική σου, των δασκάλων κτλ. Ώστε αυτό το πράγμα να ισορροπεί. Αλλά δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν γίνεται, τι κάνεις. Και μην φωνάει στο παιδί ότι γιατί αυτά είναι. Λέω ότι είσαι αγράμματο, είσαι αφάσι, τούβλο. Τούβλο είναι, βεβαίως. Εγώ μια φορά είχα πει για την κόρη μου και εμένα που τη χρησιμοποιούσα ως σάκο του μπόξ. Γιατί όταν ήθελα να πω κάτι πολύ άγριο, έλεγα ότι θα με βράδυ. Ειδικά η Πασόκη τότε που ήταν στη δύναμη, δεν μπορώ να πω τα κανένα πάνω. Που μια μέρα ήμουν τρεις υπουργούς του Πασόκ. Και εγώ ήθελα κάτι να πω, βέβαια. Είχα σκάσει. Λέω, Θεέ μου, καημένη, ο Κάστη συγχώρεσέ μου, ήταν και μικρό το παιδί, τότε ήταν 8 χρονών παιδάκι. Γλύκα ήταν το παιδάκι, αυτό το παιδί. Και άλλο, βέβαια, το άλλο που είπα ήταν επιστημονικό αδιάβητο, ο δάσκαλο. Το παιδί ήταν Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικό. Και λέω, η κόρη μου η Ιωκάστη είναι τόσο αγράμματη
γνήσιον τέκνον της ολμέ, όλα τα είπα. Ώστε είναι ήδη έτοιμη η κόρη μου η μονάκριβη ο Κάστη να γίνει υπουργός στην κυβέρνηση Σιμίτη. Το είπα. Λοιπόν, τότε για πρώτα θα σας κάνω μια επιστημονική ανακάλυψη που το έχουν μόνο στον Ανταρκτικό, λέει, αυτά τα ακραία φαινόμενα. Για πρώτη φορά έχετε δει εσείς μίσος να περιφέρεται στους δρόμους, όχι, σαν και εμένα. Ήμουν, ήταν τρεις υπουργοί και κάτι άλλο, και κάτι δημοσιογράφοι και φασόκια μου άρα. Όταν είπα ότι η κόρη μου λοιπόν είναι τόσο αγράμματη, ώστε είναι ήδη έτοιμη να γίνει υπουργό στην κυβέρνηση, γιατί το θεωρούσα και σπουδαίο το σημείο, ο καθηγητής σπουδαίο, ξέρω εγώ αυτός. Εσείς δεν το έχετε δει αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Για πρώτη φορά είδα το μίσος που μπορούσες να το κόψεις, πώς κόψεις το γιαούρτι. Πώς κόψεις το γιαούρτι. Μπορούσες να το κόψεις, τα, και ένα, μία δόση μίσους. Σαν γιαουρτάκι ήταν. Ναι, τόσο ωραίο το μίσος. Αποτελεί ιστορικό φαινόμενο σε εποχές πνευματικής και ηθικής σύψης, ακόμα και η γλώσσα ως όργανο της σκέψης και του ψυχισμού μας, να υφίστανται αλλοιώσεις και παραφθορά, όπως περιγράφεται και από το Θουκυδίδη στο κεφάλαιο της παθολογίας. Μπορούν να γίνουν ανάλογες επισημάνσεις για τη γλώσσα των Νεοελλήνων και ιδιαίτερα για την προπαγανδιστική γλώσσα της εξουσίας, όπως αρθρώνεται από τους πολιτικούς μας. Έτσι, ακριβώς, όπως το λέει η παρατήρηση αυτή. Και την υιοθεΐαν αξίωση των ονομάτων, εστα έργα αντίλαξαν τη δικαιώση. Είναι στον Εμφύλιο Πόλεμο, εδώ που είναι στα δικά σας τα μέρη, Κέρκυρα, Καρνανία κτλ. Και την συνηθισμένη αξίωση των ονομάτων, των λέξεων στα έργα, όταν έρχονταν στα έργα οι αντιμαχόμενες μερίδες, τα αντίλαξαν τη δικαιώση. Μου το έτσι, το δίκαιο μου. Το δίκαιο μου λέει ότι θα ξέρω κι εγώ, πάντοτε η εξουσία, ο Όργολ το έχει πει, το έχει πει καταπληκτικά και στην Αυλή των Ζώων, όπως το λέει, και στο 1984 με τον μεγάλο αδελφό και τα λοιπά. Ας πούμε, ο Τίερανος δεν λέγεται Τίερανος, λέγεται ο μεγάλος αδελφός. Ο πατερούλης των λαών, λέγανε τον Στάλιν. Το Πασόκ δεν είχε πει ότι θα διώξω τους ιδιωτικούς διευθυντές του Υπουργείου. Δεν είπε ότι θα τους διώξω επειδή ήταν δεξί. Θα πεις καλά έκανε τους ιδιωτικούς. Για μένα πώς καλά έκανε τους ιδιωτικούς. Αφού ήταν δεξί. Καλά τώρα. Τι σκούς, 30 χρόνια δεν μας τη φέγγιζαν εμάς. Μπα. Και μάλιστα στις βαλίτσες του Σκόμπη που ήρθε ο Γιώργος Παπαδρέου με τον Σκόμπη τον έφερε και ο Κούνδρος είναι κουτσός από τότε. Πάντοτε η εξουσία εξοραίζει ή κατασκευάζει δικό της λεξιλόγιο. Γιατί? Διότι θέλει να κατασκευάζει, επειδή οι λέξεις είναι τμήμα της πολιτικής πράξης πάντοτε. Προδιδαχθήνε λόγο τα έργα, διαπιστώνει ο Θουκυδίδης και λέει ότι «Όστις διαμάχεται μη τας λέξεις διδασκάλους των πραγμάτων είναι, αυτός ασύνετος είναι ή η βία αυτό διαφέρει. Ή έχει συμφέρον ή όπως δεν έχει άλλο. Ή τα λόγια είναι τμήμα της πράξης». Πάντοτε εγώ στους αξιωματικούς όταν διδάσκω το εξής. Να το προσέξετε. Έχετε μία οβίδα, ξέρω, έχετε έναν πύραυλο. Ποια είναι τα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται ο πύραυλος? Και εκεί μου λένε, ξέρω εγώ, αυτά, τα μέταλλα, τα κάδε, τιτάνιο, ξέρω εγώ, αυτό. Λάζω, ξεκάνε μία, η πρώτη, οι λέξεις. Με τις λέξεις θα σου πει, θα πας, ονομάζονται και αυτό λέγεται ορυχείο. Και εκεί θα κάνω τι θα κάνω, εξόρυξη ορυκτών. Άρα, μετά, δεις, πώς θα βάλω μπαρούτι. Οι λέξεις λοιπόν είναι πάντοτε πρώτη ύλη ενός πυράβλου, μιας οβίδας, ενός αεροπλάνου αυτού. Όλα είναι λέξεις στον άνθρωπο. Δεν έχετε προσέξει ότι οι κοφάλαλοι λένε τώρα και προσπαθούν να τα αμβλύνουν αυτά.
έχουν πάντοτε και μειωμένο δίκτυο νοημοσύνης, επειδή δεν ακούνε και δεν λαλούνε. Η λαλιά διευρύνει τις προσλαμβάνουσες, τις προσληπτική ικανότητα του ανθρώπου. Η λαλιά. Λένε όλοι αυτοί οι ειδικοί ότι αν δεν μιλήσεις σε ένα παιδάκι και το τρέπεις σε ένα βρέφος, μόλις γεννηθεί, και το έχεις στις καλύτερες συνθήκες, το καλύτερο σιτηρέσιο, το καλύτερο διαιτολόγιο, το καλύτερο αέρα, το τρέφεις με τις θερμίδες που έχουν κλπ. Εάν δεν του μιλήσεις σε συνθήκες σιωπής τους πρώτους τρεις μήνες και το αρχίζεις να του μιλάς μετά, δεν θα αναπτύξει ποτέ παραπάνω από 600-800 λέξεις. Έχει κολλήσει η γεννητική του δυνατότητα. Τρεις μήνες σιωπής. Ένα από τα μεγαλύτερα βασανιστήρια, όπως ξέρετε, για να τρελάω, τα τυραννικά καθεστώτα δεν είναι καταδικάζονται σε σιωπή. Έλλειψη φωτός των κρατούμενων και φοβερό θόρυβο. Τα ντεσιμπέλ. Σου βαράνε τζερέδες στο κεφάλι, τι το λένε. Μετά, ή τη σταγόνα. Μετά από 2.000 σταγόνες έχει τράφει τελείως. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ακριβώς. Δρομολογούν την διαδικασία. Πάντα λοιπόν αυτό που είπε το είναι προς η εξουσία πάντοτε κατασκευάζει ιδιολεξίας. Γιατί είναι πρώτα αυτά, τα κρίκλες. Τι είναι αυτά, είναι επίσης ένας κώδικ αναγνωρίσεως των παιδιών μεταξύ τους για να δείξουν ότι εμείς είμαστε μια παρέα και δεν είμαστε με τους μεγάλους. Επομένως αυτό είναι και ένας κώδικας δικός τους και δεν είναι κακό υποχρεωτικός. Έχει πολλά αρνητικά βεβαίως. Θα σου πω το άλλο, ωραία, το παιδάκι πετάει. Σου πω το άλλο, το λέω πάντα. Το όνομά σου είναι δικό μα ο Σμίτη, διότι είναι κατά του μνημονίου. Μια μέρα λοιπόν ήταν πανίσχυρο πρωθυπουργό πριν από 16 χρόνια λοιπόν και ακούω ξαφνικά ήταν στην τηλεόραση και ακούω το Σμίτη, ξέρετε τι είναι τα εκτροματικά του ελληνικά και λέει, ξέρω, εμείς σαν κυβέρνηση ποσόπλευρο, α, μου άρεσε εδώ, λέει, σαν, άρα ο ίδιος αναγνωρίζει ότι είναι εξομοίωση. Παριστάνουμε την κυβέρνηση, δεν είμαστε ως κυβέρνηση, σαν, ως, αν. Αυτό μου αρέσει. Εμείς, σαν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, βελτιώνουμε τα λάθη μας. Παθαίνω 4 εγκεφαλικά εγώ εν σειρά, λέω, δεν είναι εδώ, μπορεί να έκανα λάθος, ήμουν και βαρύκος σιγά σιγά. Λέω, ανοίγω τις άλλες, κάνω μια διαβλό τσαπκά, στο ζάπιν μου αυτό, και επειδή ήταν πρωθυπουργός τότε, όλα τα χαμάκια τον είχαν και άκουγα 5 φορές. Κατά σύμπτωση, εγώ πρέπει να μιλήσω το βράδυ κάπου. Και λέω, εφόσον ο πρωθυπουργός της χώρας που είναι και καθηγητής πανεπιστημίου, α, και λέω, είναι και πολύ εργατικός, δεν είχε ένα τευτεράκι και στις 8 το πρωί είχε τι πρέπει να κάνουμε, και το βράδυ 11 κουρασμένος και πάλι λέει, τι κάναμε επί 12 ώρες 14, βελτιώσαμε τα λάθη μας. Παρέλαβα 2-3 λάθη το πρωί κατά τις 8. Και κατά σένα και το βράδυ τα είχαν βελτιώσει κατά την Ελλάδα. Λέω, εφόσον λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας βελτιώνει τα λάθη του σαν κυβέρνηση του προσώπου, εμείς ως πολίτες τι κάνουμε, σαν πολίτες, τι κάνουμε, ως πολίτες, εμείς επιδεινώνουμε την ευτυχία μας. Σπίδα. Να μπεις, να κάνεις και μια σπίδα, 5 ανθρώπους να βρεις, και να κάνει μια σπίδα, να μπει στην κεντρική ιστοσελίδα του Μίκη, κίνηση ανεξαρτήτων πολιτών Μίκη Θεοδωράκης. Σας πω ένα καταπληκτικό του Μίκη. Τρομερό. Την ξέρετε τη συζήτηση που λένε όλοι αυτοί οι εθνοδιδεριστές, τα σούργελα αυτά του Έλια Μπέπ και τα λοιπά, ότι η Ελλάδα έχει ασυνέχεια. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της Γαλλικής Επαναστάσεως. Η Ελλάδα. Και το ελληνικό κράτος έκανε τους Έλληνες, διότι πριν ήταν. Τι είμαστε, τώρα γύρω μπάζουμε, μούσκαλοι, ίσως, μπορούμε. Τώρα δεν έπαιξε, γελάει όλη η επιστημονική κοινότητα, αφήνει καμία δεκαετία, γιατί το πήραν από κάτι αυτούς, Αγγλοσάξονες, ο ένας είναι και Εβραίοι και έχει σημασία οι Εβραίοι, όταν τα λέει αυτά, γιατί αυτοί δεν είχαν πατρίδα, με τους Έλληνες έχουν μια μόνιμη σύγκρουση, επομένως εξοκεντρώ να απαλλαγείτε κάποτε εσείς με την παλιά διαθήκη, τι λέω αυτή η ιστορία, και η ασχήνια του ονομά του Ιακώβ, Ιωάσα, σαν το Ζουράρις, χάλια, το οποίο είναι το κογλύφος, φρίκι δηλαδή, ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, σπίτι, α, ο Μίκης.
Έχει λοιπόν στα απομνημονεύματά του, λέει πως έμαθε μουσική και τη συνεχεία λέει πως εμένα λέει η Μακρόνισος, είδες του, που δεν κακό να μην γεσκ, η Μακρόνισος με έκανε, γιατί αυτό ήταν παιδί καλής οικογένειας, ο Μίκης. Λοιπόν, αυτόν δεν του σπάσα το κεφάλι και τα λοιπά, τον στέλνω και στη Μακρόνισος του Ιακώνη, τον δέρνουν εκεί, μαζί με τον Κούνδρο, τον δέρνουν και τις όλες εκεί, δεν υπογράφαν αυτοί. Ήταν αριστοκράτη, δεν υποβάλλαν, δεν του τσακίσαν λοιπόν. Ο Κούνδρος έδερνε, ο καμιός ο Μίκης δεν έδερνε. Και λέει το εξής, στην Μακρόνισο μπόρεσα να μειώσω την έξαλλη προσήλωση που είχα στη δυτική μουσική. Γιατί στους συγκρατουμένους εκεί που ήταν όλα φτωχόπεδα, άκουγα δημοτικό τραγούδι και ρεμπέτικο. Και είπα τι μουσική είναι αυτή. Και είχε κάνει λαμπρές μουσικές σπουδές. Και μετά πήγε στο Παρίσι και συνέχισε. Έχει λοιπόν μια τρομερή φράση. Ακούστε πώς τη λέει. Χθες την έλεγα με τον Βαγγέλη, γιατί είχα να δω αν σε ποια κλίμακα το είχε γράψει. Και γράφει. Λέει για την ενότητα της ελληνικής μουσικής και λέω είναι η καλύτερη απάντηση που έχει δώσει για τη συζήτηση περί ασυνεχίας ή συνεχίας του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού έθνους. Δηλαδή, ότι οι Έλληνες γίνανε μετά την Γαλλική Επανάσταση, πήραμε εμείς, λέει, τάχαμε. Δεν βλέπουν ότι επί έξι αιώνες δεν είχαμε αντάρτικο συνέχεια, κάθε δεν υπάρχει. Αν πάρετε τον Σάθα, δεν θα δείτε σε κανένα σημείο του μείζωνος ελληνισμού, ακόμη και στην Μικρά Ασία, στην Κύπρο, όπου υπάρχουν Έλληνες, να μην υπάρχει αντάρτικο εναντίον των Τούρκων, εναντίον των Βενετσιάνων, εναντίον των Γενουατών, εναντίον των Ναϊτών, των Φράγκων κτλ. Δεν υπάρχει εβδομάδα. Και εμείς γίναμε Έλληνες το μεν καθεστώς της έλυση νόμιμων ίσμεν. Δεν έλυσε το ίδιο. Πάντοτε οι Έλληνες επιερμένοι ήσαν. Τρεις χιλιάδες χρόνια πριν από την έπαρξή σας. Όχι δική μου. Ταπεινός ως χριστιανός ορθόδοξος. Που λοιπόν εβραίζουν. Δεν είναι κάτι που να γίνει με την παλιά διαδίκη. Σιγά σιγά, ναι, δεν προλαβαίνω τώρα, λοιπόν. Άκουτο. Και λέει, για να δείτε τη συνέχεια. Είχα συγκινηθεί τόσο πολύ όταν το παρουσιάζω, γιατί ξέρεις τον ερείπεδο που βαλάμε, γιατί δεν μπορεί να προκοτήσει από το χτύπημα που είχε στο ένα αιμάτωμα και τώρα που γέρασε, 87 χρονών και τον σέβομαι και του λέω έδωσε την πιο επιστημονική, την απόλυτη απάντηση σε αυτές τις πούσιδες, τους ραγκούστες, τους βερέμιδες, το σκάι κτλ. Για την ασυνέχεια του ελληνικού πολιτισμού και λέει η αρχή, ακούστε, η αρχή είναι πανομοιότυπη και μετά συνεχίζω να κάνει μια μουσική ανάλυση. Τρία ντο πριν από το ρε. Λοιπόν, θα σας πω τα τρία ντο πριν από το ρε, γιατί εγώ ως μουσικός ξεκίνησα. Λοιπόν. Ντο, 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 ρε, ντο, 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 ρε. Αυτό είναι το ένα. Τρία ντο πριν από το ρε. Τώρα θα σας πω το άλλο τρία ντο πριν από το ρε. Ντο, 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 ρε, ντο, 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 ρε. Τι κατάλαβα εδώ. Απολύτως τίποτα. Είναι τα ίδια. Ντο, 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 ρε. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι από τα σημαντικότερα μουσικά είδη, λένε όλοι οι μουσικολόγοι, του ελληνικού μουσικού πολιτισμού και έχουν μεταξύ τους διαφορά 1370 ετών. Το ένα είναι ο βαρύς του ακαθίστου ύμνου τη υπερμά, ντο, 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 ρε. Και το άλλο ποιο είναι, ξέρετε ποιο είναι. Του Τσιτσάνη, συνεφιασμέ, συνεφιασμέ, τη υπερμά, τη υπερμά, συνεφιασμέ. Αυτό είστε στις Έλληνες.